Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Και σήμερα θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο παρέα σας. Πολλά τα θέματα για σήμερα, πολύ καλεσμένοι. Και ελπίζω να σας κρατήσουμε έτσι ένα δίωρο πολύ καλή παρέα. Να σας θυμίσω όμως τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για την επικοινωνία σας μαζί μας, όποια ώρα θέλετε. Ναι, όποια ώρα θέλετε και ασφαλώς για να παίξουμε μαζί με τον Στέφανο το μουσικό quiz για τα ωραία μας δώρα που δεν είναι άλλα από τα ωραία ρολόγια της εταιρείας Ferendi σε όλα τα χρώματα της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπως και τα set περιποίησης μαλλιών SP από τα κομμωτήρια Theo. Και σήμερα σας έχω και μία σπα περιποίηση χεριών και ποδιών, δηλαδή όλων των άκρων, από τα D-Nails. Αξίζει λοιπόν να μας πάρετε ένα τηλεφωνάκι, αστική απλή χρέωση είναι, και να κερδίσετε ένα από τα ωραία μας δώρα. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε και να καλωσορίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα, τη Μαρία Γεωργιάδου. Γεια! Γεια σας, καλώς ήρθες, παρέα μας. Βίκυ, Στάθη, Αλεξία, Έλενα. Ας και πώς είστε. Καλά, είμαστε καλά. Μας έπιασε η άνοιξη για τα καλά, νομίζω. Εγώ το λέω από την περασμένη εβδομάδα. Ξαναγεννήθηκα. Νομίζω ότι ο χειμώνας έχει φύγει και συνεχίζουμε για καλοκαίρι, δυνατό. Ναι, θάλασσα, ήλιο, παραλία. Χρώμα στη ζωή μας. Να βαλάμπει ο ήλιος. Να ρωτήσουμε όμως και την καλεσμένη μας ποια είναι η αγαπημένη της εποχή. Η άνοιξη. Η άνοιξη. Η άνοιξη είναι πολύ όμορφη, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δική μας. Είναι πολύ λαμπερή, ο ουρανός είναι υπέροχος. Δεν έχει ούτε τη ζέστη του καλοκαιριού που δεν σε αφήνει να δουλέψει, γιατί εγώ πάντα έχω αυτό το χούι. Αλλά ούτε και του χειμώνα, αυτό που σε μαζεύει μες στο σπίτι σου και σε κλείνει λιγάκι το κρύο. Αυτή η σκοτεινιά, το πρόβλημα. Είναι η πιο δημιουργική εποχή. Και είναι τυχαίο ότι είναι η εποχή που αναγεννιέται όλη η φύση. Και νομίζω ότι ζούμε αυτό το μίνι καλοκαιράκι που λέμε, που έχουμε το Μάρτιο. Που έτσι σε κάνει να αισθάνεσαι ότι κοντεύει το καλοκαίρι. Δηλαδή, μου ανοίγει το πρωί το παράθυρο και βλέπει τον ήλιο και λε: Θεέ μου, ζω! Τι ωραία μέρα είναι τούτη! Εμεί την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε για μπάνιο. Ορίστε. Βέβαια, θα λε: Νωρί, νωρί. Εντάξει, Έλενα, είπαμε. Δεν φτάσει ακόμα σε αυτά τα στάδια. Να φτάσετε, κορίτσι, να φτάσετε. Λοιπόν, πάντω ότι η δουλειά η δική σου δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Όποια έτσι, ας πούμε, εποχή έχουμε, είναι αλήθεια. Και τώρα με το βάλτς των 12 θεών, έτσι κι αλλιώς τα ταξίδια, είναι μέσα στο πρόγραμμα το καθημερινό. Είναι καθημερινή η κατάσταση από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε ο ρόλος μου να είναι βασικός στη σειρά. Ναι. Γιατί πέρσι δεν ήταν, πέρσι πήγαινα μόνο για τα γυρίσματα, για να δω, για να συνοηθώ, που το έγραφα μόνο. Φέτος και σαν ηθοποιός χρειάστηκε να πηγαίνω πολύ περισσότερο. Μπορώ να πω ότι μου έκανε και καλό, ξεφοβήθηκα τα αεροπλάνα, είχα πάντα ένα τρόμο, πάει τώρα, δεν έχω περιθώρια. Αλλά τώρα και με αυτά που γίνονται και που ακούμε δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά όταν μπαίνεις κάθε εβδομάδα, πια δεν έχεις περιθώρια να φοβάσαι, μπαίνεις και τελείωσε. Είναι σαν να μπήκες σε ταξί. Ναι, ακριβώς. Οπότε το συνήθισα, ομολογώ ότι περνάω ωραία εκεί, έχω καλούς συνεργάτες, έχω κάνει φίλους, η δουλειά κυλάει όμορφα. Πάμε καλά και αυτό είναι πάντα κάτι που ικανοποιεί τους πάντες, γιατί είμαστε μια ομάδα. Για να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι που με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, μου ήρθε τώρα. Θες να μας περιγράψεις λίγο εκεί που μένετε και χρειάζεται να μείνετε και κάποιες μέρες έτσι, για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Είστε εκεί όλοι ηθοποιοί, μια παρέα, μένετε ξέρω, σε ένα ξενοδοχείο. Πού φιλοξενείστε, μένουμε τι κάνετε. Όλοι σε ένα ξενοδοχείο. Ναι. Μην νομίζω ότι βλεπόμαστε και πολύ σε αυτό το ξενοδοχείο, γιατί δεν το βλέπουμε, για να πω για την αλήθεια. Τα γυρίσματα είναι 10 ώρα, κρατάνε πάρα πολλές ώρες. Είμαστε δηλαδή περισσότερο έξω από το ξενοδοχείο παρά μέσα, γυρνάμε για ύπνο. Μετά τα γυρίσματα πηγαίνουμε συνήθως κάπου να φάμε, να δούμε κάτι. Όλοι μαζί. Να γυρίσουμε. Σαν, όλοι μαζί, όχι. Σαν πενταήμερη. Μακάρι να σε πενταήμερη, μακάρι να ήταν έτσι. Όχι όλοι, γιατί πολλές φορές τα γυρίσματα δεν συμπίπτουν. Δηλαδή άλλες ώρες έχω εγώ, άλλες ώρες έχει ο στράτος, άλλες ώρες έχουν οι άλλοι ηθοποιοί. Οπότε πρέπει κάπως να βολευτούμε. Αλλά καταφέραμε όμως και κάναμε βόλτες και με τη Μυρτώ την Αλικάκη που είχε έρθει στο Βάλς και με το Στράτο έχουμε κάνει. Δηλαδή, και με το γιο σας, και με το γιο μου. Φαντάζομαι ότι πάντως οι οικογενειακές εκδρομές δεν θα λείπουν εκεί στην Κύπρο. Όχι, ήταν πολύ αστείο, ειδικά στο ξενοδοχείο, γιατί ήμασταν απέναντι, σε απέναντι δωμάτιο, όπου βγαίναμε στο διάδρομο και συζητάγαμε και ξαναμπαίναμε μετά στο δωμάτιο το καθένα. Ήταν πραγματικά πολύ. Ήταν σαν το σαλονάκι μας στο διάδρομο του ξενοδοχείου. Ήταν ωραία, δεν μπορώ να πω, και με τον Αλκιβιάδη πραγματικά πέρασα πολύ όμορφα εκεί. Και πιστεύω ότι σίγουρα το παιδί, εντάξει,
ξέρει ποια είναι τα δεδομένα, ας πούμε, των γονιών του κτλ. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι που το διασκεδάζει αυτό τώρα, ναι, έτσι. Ναι, είναι ναι, ναι. και για εκείνον πρώτα απ' όλα κάτι καινούριο. Ήταν κάτι και δεύτερον καινούριο. Και με τους δύο γονείς μαζί. Ναι. Είναι φοβερό. Ήταν το διασκέδαζε, αλλά είχε και μία, πώς να το πω, στην αρχή ήταν και μία πρόκληση να αποδείξει ότι μπορώ. Δηλαδή ότι είμαι κοντά στους γονείς μου που και οι δύο είναι ηθοποιοί και τους ξέρω και αυτό κτλ. Και είμαι περήφανος για αυτούς, αλλά θέλω και αυτοί να είναι για μένα. Δηλαδή τον είδα ότι είχε στην αρχή ένα στοίχημα βάλει με τον εαυτό του που ήταν να τα καταφέρει. Ποιον φοβάται σε εισαγωγικά περισσότερο, δηλαδή εσένα ή το στράτος. Δεν φοβάται κανέναν, αλλά η πιο αυστηρή είμαι εγώ. Ναι. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι αυτή που να βάζει όρια στο χρόνο, ξέρεις ότι πρώτα θα διαβάσεις, μετά θα παίξεις και τέτοια. Αλλά το κάνουν τα δικά τους από δεν ό,τι μαθαίνουν. Πάνε για μπάλα, βόλτες. Δεν υπάρχουν όρια. Εδώ πρέπει να κρατάει η μαμά τις αλλά νομίζω ότι η μαμά γενικά κρατάει τις ισορροπίες που έχει πιο πολύ σχέση με το πρόγραμμα το καθημερινό. Και που γενικά η γυναίκα είναι και πιο οργανωμένη σε αυτά. Οι μπαμπάδες ξεφεύγουν λίγο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Να δούμε, εντάξει, εκτός από τους 12 θεούς και το βάλς τους, τι άλλο έχουμε βρει για σένα. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Είναι δημιουργική, είναι πολυπράγμων, είναι δυναμική, είναι αστήρευτο ταλέντο. Με πάνω απ' όλα η Μαρία Γεωργιάδου είναι μια ευγενική παρουσία. Για χρόνια ολόκληρα είναι ένα απόσπαστο μέρος του τηλεοπτικού συστήματος, γράφοντας σενάρια σειρών που χτυπούν κόκκινους τους πίνακες τηλεθέασης, αλλά και πρωταγωνιστώντας σε μερικές από αυτές. Φυσικά, το ταλέντο της δεν σταματά εκεί. Υπάρχει χώρος για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Το τελευταίο καιρό κινείται ανάμεσα στα κλεμμένα όνειρα του Μέγκα και το Βάλς με 12 θεούς του Αντένα, αλλά έβαλε την πινελιά της και στη σειρά Διατάφτα του Άλκη. Όσο για τη σειρά Βάλς με 12 θεούς, είναι μια σειρά που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αφού από τη μία πρωταγωνιστεί ο 15χρονος γιος της Αλκιβιάδης, αλλά και ο πρώην σύζυγός της και πατέρας του Αλκιβιάδη, Στράτος Τζόρτζογλου. Οικογενειακή υπόθεση. Η Μαρία Γεωργιάδου στη συνέντευξή της δήλωσε για το γιο της και τον πρώτο του ρόλο. Και στη σειρά παίζει το γιο μου. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνεργασία, γιατί ανακαλύπτω και γόνες, πτυχές του παιδιού μου όταν το βλέπω να παίζουμε μαζί. Και πιστεύω ότι και εκείνες τις στιγμές και εκείνος με αντιμετωπίζει σαν συνεργάτη του και όχι σαν μαμά του. Και μπορεί ο Αλκιβιάδης να είναι προσωρινός της συνεργάτης, αλλά πάνω απ' όλα είναι παιδί της και μιλάει μαζί του για όλα. Με λίγα λόγια, η Μαρία σκιαγράφησε τη σχέση τους κάπως έτσι. Με τον Αλκιβιάδη μιλάμε για όλα. Τον ακούω γιατί μιλάει με αγάπη, ακομπλεξάριστα και όχι ξέροντας τη ζωή και θέλοντας να με μάθει κάτι. Μιλάει και με ένστικτο. Είχα φοβηθεί από κάποιες δυσκολίες. Εκείνος μου είπε ότι μπορώ να το κάνω. Ξεκλείδωσε μέσα μου τη δύναμη, το κουράγιο και είχε δίκιο. Βέβαια, η Μαρία Γεωργιάδου, εκτός από μητέρα, είναι και επαγγελματίας, που τα έργα της επισύρουν μια σειρά από κριτικές, καλές ή κακές. Πόσο την επηρεάζει αυτό, η ίδια έχει δηλώσει. Δεν διαβάζω κριτικές, ούτε καλές ούτε κακές. Με επηρεάζουν με έναν τρόπο που δεν το θέλω. Φυσικά, προτιμώ τις καλές από τις κακές, αλλά επιλέγω να μην τις διαβάζω. Το ίδιο κάνω και στο θέατρο και έτσι δεν γνωρίζω τι έχει γραφτεί για μένα. Φαίνεται και από την πορεία μου. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος με γνωρίζει από τις κριτικές. Νομίζω ότι η σχέση που φτιάχνω με τον κόσμο ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που γράφεται. Η Μαρία Γεωργιάδου μπορεί να τερμάτισε το γάμο της με τον Στράτο Τζόρτζογλου πριν από σχεδόν 10 χρόνια, αλλά οι δύο τους κέρδισαν ένα στοίχημα που οι περισσότεροι διζευγμένοι συνήθως χάνουν. Έχουν άψογες σχέσεις γιατί πάνω απ' όλα έβαλαν το παιδί τους. Ο Στράτος Τζόρτζογλου σε παλαιότερη συνέντευξή του δηλώσε ότι μερικές φορές είναι σαν να μην χώρισε ποτέ με τη Μαρία, ενώ εκείνη με τη σειρά της δήλωσε ότι ήταν ένα ομαλό και φιλικό διαζύγιο. Και το έχουν αποδείξει άπειρες φορές, αφού όχι μόνο συμπροταγωνιστούν, αλλά έχουν δώσει και κοινές συνεντεύξεις. Ωραίο ήταν, σε ευχαριστώ. Είστε καλά. Αισθάνεσαι πολλές φορές ότι
το εκείνη τη στιγμή που είστε εκεί μαζί στην Κύπρο, ότι είσαι εσύ ενδιάμεσα από δύο άντρες, βασικά οι δύο άντρες στη ζωή σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι είναι, γιατί εντάξει, με το Στράτο έχουμε πια μια σχέση, είμαστε τόσο φίλοι, τον ξέρω και με ξέρει τόσο καλά, που ναι, παραμένουμε οικογένεια με την έννοια του ότι είμαστε γεννήτρες ενός παιδιού που το αγαπάμε και οι δύο πολύ, αλλά είμαστε και δύο άνθρωποι που νοιάζονται ένας για τον άλλον. Δηλαδή, ποτέ δεν θα έλεγα ότι δεν με νοιάζει τι κάνει, δεν με νοιάζει, ξέρεις, ναι, που είναι, οτιδήποτε. Οπότε με αυτή την έννοια αισθανόμαστε αυτό το δέσιμο μιας οικογένειας, με τους δικούς μας βέβαια όρους. Ο καθένας κάνει τη ζωή του, είναι ελεύθερος. Εδώ χωρίσατε το ίδιο βράδυ, του είπατε αν έχει να πάει κάπου να κοιμηθεί, αλλιώς να μείνει από ό,τι μας είχε πει πέρυσι. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν κάναμε ένα διαζύγιο, ξέρεις. Πώς τα θυμάστε, καλέ, τι είστε. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Μπράβο, εγώ δεν τα θυμάμαι. Το μυαλό ευτυχώς ξεχνάει, γιατί αν τα θυμόμαστε και όλα. Ο Αλκυβιάδης που πάει, σε ποιον πάει περισσότερο, σε ποιον ζητάει πράγματα περισσότερο? Εξαρτάται. Σε όποιον ξέρει ότι θα το κάνει το χατήρι, είναι έξυπνος προς αυτό. Ξέρει, τα παιδιά είναι χειριστικά. Ξέρουν από πού να ζητήσουν και τι. Ως χαρακτήρα, σε ποιον μοιάζει περισσότερο? Θα έλεγα ότι έχει στοιχεία και από τους δύο, αλλά έχει ένα δικό του, δηλαδή έχει κομμάτι του Στράτου, όσον αφορά το ότι του αρέσει κάτι, παθιάζεται με αυτό πολύ. Ναι. Και έχει και κομμάτι δικό μου που είναι ένα κομμάτι πιο ισοστρεφές, του αρέσει να γράφει. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει πάρει και από τους δύο πράγματα. Για τις μαμάς, όπως και εξωτερικά. Βλέπω, και εσωτερικά. Ναι. Εξωτερικά είναι νομίζω μοιρασμένος, ναι, έχει ένα δικό του τύπο. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ίδιος. Αέρα των δύο είναι. Ναι. Να ρωτήσω, κάτι σας φόβησε όμως το βήμα ότι το βγάλατε και το παιδί μπροστά στην κάμερα? Όχι, γιατί φοβηθήκατε, μην ακούσετε κάποια άσχημα σχόλια. Υπήρχε ένας ρόλος ενός 16χρονου παιδιού, που θα βρίσκαμε ένα παιδί από την Κύπρο να το κάνει. Το παιδί όπως αυτό θα ήταν Ελλαδίτης, θα ερχόταν δηλαδή από την Ελλάδα, ναι, στην Κύπρο. Όταν το άκουσε ο Αλκυβιάδης, μου είπε: «Μαμά, θέλω εγώ να κάνω αυτό το παιδί και θα το καταφέρω. Μη φοβάσαι, θα προλάβω και τα μαθήματά μου». Βέβαια, τα μαθήματα λίγο τα παραμέλησε. Αλλά μου το παρουσίασε έτσι ότι θα μ' αρέσει πολύ και θέλω. Και... ήταν τόσο ο ενθουσιασμός του που δεν του είπα όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς πάλι ένα παιδί θα ερχόταν να το κάνει. Δεν ήταν ότι θα. Εγώ τώρα θέλω να μάθω αν. Οι συμμαθήτρες του Αλκυβιάδη, τώρα η ανταπόκριση, ας πούμε, αν πατάει στα βήματα του πατέρα του. Αυτό δεν το ξέρω και είναι μικρός ακόμα. Όχι, επειδή τώρα σίγουρα και οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες, ξέρω εγώ. Πιο πολλοί συμμαθήτριες, έτσι, γιατί θα τον βλέπουν τώρα στο Σύριαν. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτά τα ξέρει αυτός, δεν μιλάμε για αυτά πολύ, είναι δικά του θέματα. Με τον μπαμπά τα λέει αυτά. Και με τον μπαμπά αυτά θα τα λέει, πιστεύω, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κέρδισε πραγματικά είναι ότι κατάφερε να συνεργαστεί σαν επαγγελματίας με ένα συνεργείο που πρώτη φορά έβλεπε, δηλαδή δεν είχε ξανακάνει τηλεόραση. Με επαγγελματίες ηθοποιούς, γιατί δεν έπαιξε μόνο με μένα και τον μπαμπά του, έπαιξε και με άλλους. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για αυτόν. Θέλετε να μείνει, να το ξαναδοκιμάσει, να γίνει και αυτός ηθοποιός? Θα δείξει ακόμα, έχει μπροστά του 1,5 χρόνο μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Θα γράφετε εγώ για τον Αλκυβιάδη. Θα γίνει και αυτό. Νομίζω θα το γράψει μόνο στο Μαθέλ. Αυτό τώρα που σε αντίπαλο κανάλι ταυτόχρονα παίζει σενάριο δικό σου. Ακριβώς. Πώς είναι? Κοίτα, αυτό προέκυψε, το βάλισαν μια κυπριακή παραγωγή. Έγινε για την, ναι, Κύπρο. Το ότι παίχτηκε στην Ελλάδα ήταν κάτι που δεν το ξέραμε στην αρχή. Γυρίστηκε, ξεκίνησε στην Κύπρο. Επειδή άρεσε, παίχτηκε μετά από Φεβρουάριο πέρσι, ναι, και μετά στον Αντένα στην Ελλάδα. Ήταν στον Αντένα Κύπρου. Δεν το ήξερα όταν ξεκινούσε, έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Δεν ξεκίνησα να κάνω ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Ναι. Αλλά η συγκυρία το έφερε έτσι. Ναι, αλλά εγώ, ας πούμε, θα σκεφτόμουν. Αντέ, ας μην γράψει τόσο καλό σενάριο από εκεί, από μέσα, από εδώ. Όχι, τα αγαπάω και τα δύο, ναι, πολύ. Και στα Κλεμμένα είναι τρεις χρονιές που δουλεύουμε. Είμαστε μεγάλη ομάδα, αγαπημένοι πολύ μεταξύ μας. Και φυσικά, εντάξει, έπαιξα και σε αυτό. Το αγαπώ και αυτό πολύ. Το πιστεύω πολύ. Στο Μέγκα, είστε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είστε και παιδί του Μέγκα στα σενάρια. Έχετε, ναι, έχω ξεκινήσει από το Μέγκα. Ακριβώς. Έχω ξεκινήσει. Και στον Αντένα, τον έκπτωτο άγγελο για τον Αντένα τον είχα γράψει. Τον έκπτωτο άγγελο για τον Αντένα. Το... ναι, ναι, ναι. Οπότε εντάξει, έχω και στα δύο θα έλεγα, αλλά με το Μέγκα έχω δουλέψει πολύ περισσότερο στα σενάρια. Οπότε αυτό προέκυψε με τον Αντένα. Εντάξει, γιατί κοίταξε, τα κανάλια δεν είναι ανταγωνιστικά, είναι ως προς τις τηλεθεάσεις τους, δεν είναι ως προς τον ηθοποιό. Θέλω να πω ότι εντάξει, εμείς κάνουμε ένα επάγγελμα που μας επιτρέπει να δουλεύουμε και στο ένα και στο άλλο. Αρκεί το έχουν κάνει πολλοί ηθοποιοί, δεν νομίζω ότι είμαι μόνη. Θες να πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες και έτσι με κάθε φωτογραφία που θα βλέπουμε θέλω ένα σύντομο σχόλιο δικό, ναι, σου. Για πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας με τις φωτογραφίες. Ένα φαρμακείο. Α, εντάξει. Έχω τελειώσει φαρμακευτική, αν αυτό εννοεί η φωτογραφία. Ωραία χρόνια, ωραία φοιτητικά χρόνια, ωραίες παρέες. Εντάξει, μετά
μπήκα στον Γκουν, ήθελα πολύ να γίνω ηθοποιός, αλλά τα θυμάμαι πολύ όμορφα τα φοιτητικά μου χρόνια. Θα μπορούσα να φανταστείς, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψεις στο πρώτο σου επάγγελμα. Δεν ήταν κακή η δουλειά, η δουλειά του φωνογωπιού. Mm. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δουλειά που, εντάξει, είναι και μέρη λειτουργήμα, δηλαδή μπαίνει κάποιος, σου ζητάει κάτι να τον βοηθήσει σε ένα μικρό θέμα υγείας που έχει. Νομίζω είναι από τις δουλειές που θα μπορούσα να κάνω, γιατί έχει επικοινωνία. Δηλαδή και ο φαρμακοποιός αυτό κάνει, επικοινωνεί με τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα. Οι περισσότεροι ξέρουν τη γειτονιά τους πολύ καλά, τις σχέσεις των ανθρώπων. Ναι. Είναι όμορφο αυτό. Ναι, γιατί νομίζω ότι ο φαρμακοποιός πλέον είναι και γιατρός και ψυχολόγος. Και ψυχολόγος. Και πολλά. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Μίτσι. Ναι. Εντάξει, είναι μια σειρά που με χαρακτήρισε, θέλω να πω, σφράγισε την ιστορία μου στην τηλεόραση, γιατί με αυτήν ουσιαστικά μπήκα στην τηλεόραση με τους Μίτσους και κράτησε και 12 χρόνια. Δηλαδή ήταν η οικογένειά μου η τηλεοπτική. Κράτησε 12 χρόνια. Αυτή η μάνα τι είχε ακούσει τότε από την κόρη. Ναι, αλλά και η κόρη τι είχε υποστεί από τη μάνα. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου στη σειρά, όταν παίζουν κάποιες επαναλήψεις, πώς σου φαίνεται? Είναι περίεργο. Έχω μαύρο μαλλιά. Ναι, άλλο styling εντελώς. Ναι, σκέφτομαι. Αλλά εντάξει, όμορφη συνεργασία, πάρα πολύ όμορφη. Και πολύ επιτυχημένη. Η χαρά τότε για το ότι ήταν τόσο αγαπητή. Θυμάμαι ότι έκανε ποσοστά και σε εποχή που όλη η τηλεόραση ήταν δυνατή. Δεν ήταν μόνο το Μέγκα τότε δυνατό. Mm. Ήταν ωραία. Για πάμε στην επόμενη. Το βάλεις, ο Αλκιβιάδης. Ναι, εντάξει, είναι μια σκηνές που έκανα τη μαμά του, που έχω και μια περίεργη ιστορία. Του είχα κρύψει ποιος είναι ο πατέρας του. Δηλαδή, είχαμε μετά, μου φώναζε, είχαμε και κόντρα έντονη σαν ρόλη στη σειρά. Νομίζω ότι και ακόμα και αυτό ωραίο είναι, γιατί και πράγματα που ένα παιδί θέλει να πει στη μαμά του, πολλές φορές έχουν μια ένταση, βρίσκει την ευκαιρία να το πει μέσα από ένα ρόλο. Εμείς τώρα, βέβαια, εδώ με αυτή τη φωτογραφία δεν εννοούσαμε τόσο πολύ το σύριαλ. Τη σχέση μας με το παιδί. Ως προς το παιδί. Εντάξει, τι να πω για τον Αλκιβιάδη. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι, νομίζω, το πιο σπουδαίο κομμάτι της ζωής μου, η μητρότητα και το ότι έχω αυτό το παιδί. Και ελπίζω πραγματικά και εύχομαι να μπορώ να είμαι καλή μητέρα για αυτόν σε όλα τα στάδια της ηλικίας του και του μεγαλώματός του. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Τι να πω γι' αυτό πάλι. Έχεις ανακατευτεί και εσύ με τα πολιτικά ένα διάστημα. Ναι, αλλά περισσότερο στα πλαίσια του Δήμου, δηλαδή και στα πλαίσια του ότι μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Ναι, έχει την πολιτική του θέση ο καθένας, αλλά ότι κάποια στιγμή μπορεί να την υπερβεί και να κάνει κάτι σε ένα Δήμο που να ξεπερνάει το Τζακωμό. Αν μπορεί, βέβαια, πια δεν ξέρω. Αν μπορεί να ξεπεράσει το Τζακωμό. Σε προσεγγίσανε τώρα καθόλου κάποια από τα κόμματα, γιατί έχουμε και πλέον πολλά. Έχουμε και πολλά κόμματα, ας πούμε, να βάλει. Κοίταξε, παλιότερα με είχαν προσεγγίσει, παλιότερα, τώρα πια όχι, αλλά τώρα πια δεν προλαβαίνω εκ των πραγμάτων να κάνω οτιδήποτε. Γιατί είμαι πολύ καιρό στην Κύπρο, δηλαδή περισσότερο θα μπορούσα να κάνω κάτι εκεί. Είμαι το μισό μήνα στην Κύπρο. Τι να προσφέρω εδώ, πραγματικά, δηλαδή πώς να πω ότι θα είμαι πάνω από μια κατάσταση, από ένα θέμα. Μια θέση ως ευρωβουλευτή σας ενδιέφερε? Που έχει και αυτό ταξίδια. Βέβαια, δεν είναι στην Κύπρο, είναι στην Βρυξέλλες. Δεν είναι στην Κύπρο, είναι στην. Κοίταξε, σε αυτή τη φάση όχι, δεν μπορώ να πω ότι θα προλάβαινα. Υπάρχουν πράγματα μπροστά μου να γράψω και σχέδια που έχω για συγγραφή, που σκέφτομαι το καλοκαίρι θα κάνω αυτό, το άλλο, σκέφτομαι και πώς θα τα προλάβω. Δεν θα, αυτό τον καιρό όχι. Διακοπές θα κάνει. Διακοπές τις συνδυάζω. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, δεν συνδυάζω τις διακοπές με τέλεια ξεκούραση. Πάντα έχω κάτι μαζί μου. Ωραία, για πάμε και στην επόμενη φωτογραφία. Τα χρήματα. Τα χρήματα. Τα θέλουμε. Δεν είχα ποτέ σπουδαία σχέση, ομολογώ. Δηλαδή, ξέρω ότι είναι ένα μέσο πολύ σημαντικό για να κάνεις πράγματα που θες. Από ένα ταξίδι μέχρι μια ωραία παράσταση ή μέχρι να δώσεις μια ωραία ποιότητα στη ζωή σου. Με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσφέρεις στο παιδί σου καλές σπουδές. Σίγουρα είναι κάτι απαραίτητο. Δεν ήμουν ποτέ καλή. Περιμένω να μεγαλώσει ο Αλκιβιάδης. Δηλαδή, δεν είμαι καλή. Δεν τα διαχειριστήκατε σωστά? Όχι. Δεν είναι ότι τα έχω πετάξει κιόλα προς Θεού. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήμουν ποτέ καλή. Αυτό που λένε, έχω ταλέντο με τα χρήματα. Ξέρεις, τα διαχειρίζομαι με έναν τρόπο που τα. Ναι, δεν ήμουν ποτέ. Τώρα ο Αλκιβιάδης βλέπω ότι είναι. Και αυτό με παρηγορεί. Ναι, του λέω, μόλις μεγαλώσεις θα αναλάβεις τα οικονομικά μας. Τα οικονομικά. Για πάμε στην επόμενη. Ο Στράτος, τι να πω για το Στράτο. Γνωριστήκαμε πολύ μικρή από το θέατρο τέχνης. Ο Στράτος είχε μόλις τότε μπει και έπαιζε στον ήχο του Όπουλου, εκεί και τον είδα στις πρόβες. Εγώ πήγαινα να δω τις πρόβες τότε. Ζούσε ακόμα ο Κουν και γνωριστήκαμε στις πρόβες. Και από τότε γίναμε στην αρχή φίλοι και μετά ζευγάρι. Αν έπρεπε να του βάλεις έτσι έναν μικρό τίτλο, τι τίτλο θα του έδινες? Είναι ένα πολύ θαραλέο παιδί με πάρα πολύ πάθος για ό,τι κάνει.
Ωραία, για πάμε και στην επόμενη. Το Βάλση, η Κάτια, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, την Κάτια Δανδουλάκη, και χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή. Κάτσε, τώρα είναι και το λίγο... Και το Βάλση και τα Κλεμμένα. Ναι, και τα δύο μαζί. Είναι μικρή οθόνη, είναι πιο πίσω τα Κλεμμένα. Και η Φέη, η κόρη μου στα Κλεμμένα. Και εντάξει, ένας ρόλος που μου άρεσε πολύ, παρόλο που ήταν μια μαμά που όλοι... Ξέρεις, με θεωρούσαν φρικτή και ήμουνα σε ένα βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι ήθελα το καλό του παιδιού μου, αλλά με έναν τρόπο όπως το φανταζόμουν εγώ. Mm-hmm. Να κάνει τον καλό γάμο, να μην πάρει το παιδί που ήθελε και όλα αυτά τα σχετικά, οπότε με είχαν για ένα διάστημα μισήσει όλοι. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είχα και εγώ την καλή μου πλευρά και έστω στο τέλος τα βρήκαμε την κόρη μου. Για πάμε και... ο γάμος. Α, ο γάμος. Δεν είμαι κατά, αν αυτό είναι το ζητούμενο. Έχω ήδη παντρευτεί και δεν είμαι αρνητική στο μυστήριο. Απλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η σχέση, η συντροφικότητα, αυτό που πραγματικά διαμείβεται στην καθημερινότητά σου με τον άλλον, το να μοιράζεις κοινούς στόχους, το να μπορείς πραγματικά να θες να τον βλέπεις καλύτερο και να θέλει και αυτός, να γίνεται ο ένας δηλαδή ο δρόμος του άλλου προς τον εαυτό. Δηλαδή αν είχες ας πούμε τώρα μία σχέση η οποία πήγαινε καλά και δεχόσουν μία πρόταση γάμου. Θα βλέπεις ας πούμε το γάμο σαν πράξη αρνητικά. Αρνητικά όχι, αλλά δεν το θεωρώ και απαραίτητα και αναγκαία συνθήκη για να είναι κανείς με έναν άνθρωπο να συζεί και να περνάει πολύ ωραία. Δηλαδή ο γάμος ίσως ήταν απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για να κάνεις ένα παιδί που να έχει ένα όνομα και ξέρεις να μην έχεις προβλήματα μετά γραφειοκρατικά ή οποιαδήποτε άλλα. Από τη στιγμή που αυτό δεν υπάρχει, μια χαρά μπορεί να συζήσουν δύο άνθρωποι και νομίζω, ξέρεις Μαρία, αυτό το λένε οι γυναίκες έτσι πως έχω ακούσει που έχουν κάνει ένα γάμο. Γιατί όταν δεν έχεις παντρευτεί ποτέ, το γάμο το θέλεις ας πούμε να το ζήσεις αυτό. Εσύ το ζήσε. Όταν λέει έχεις δει στην γλύκα δεν θέλεις, δεύτερο. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Έχει κάτι ρομαντικό ο γάμος. Και με αυτή την έννοια εγώ θα το ξανά έκανα. Δηλαδή έχει αυτό το για πάντα, έχει την όμορφη σχέση ότι ξαφνικά δένεσαι με κάποιον, με το μυστήριο και όλα αυτά. Έχει ένα ρομαντισμό όλο αυτό. Δεν το αρνιέμαι. Και φυσικά, μια γυναίκα που δεν το έχει κάνει, γιατί να μην το κάνει. Δεν είμαι αρνητική. Νομίζω ότι τελικά η τέχνη στη ζωή είναι να χορεύεις σωστά το βάλεις στη ζωή σου. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις τους κύκλους σου, τους αυτό, αλλά να μένεις σε ένα ρυθμό δικό σου. Σε ένα ρυθμό δικό σου και να μην σταματάς να χορεύεις επίσης, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει μια κίνηση στη ζωή σου, μια εξέλιξη. Ακριβώς. Και βλέπεις την ευτυχία κιόλας. Και τώρα που είπαμε για το βάλς, που είπε η Κιμ, πολύ ωραία το είπε, θυμήθηκα που διάβασα μια συνέντευξή σας, αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένη. Ναι, το εννοώ. Η ευτυχία είναι ουσιαστικά μια απόφαση που παίρνουμε. Είναι τελικά στην ίδια. Οι ίδιες συνθήκες μπορεί να υπάρχουν για όλους και άλλος να είναι ευτυχής και άλλος δυστυχής. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι οι άνθρωποι έζησαν σε φοβερές συνθήκες πολέμους και όλα αυτά και έβρισκαν μια στιγμή ευτυχίας για την οικογένειά τους, σκέφτεσαι ότι έχουμε κακομάθει όταν λέμε ότι τα θέλουμε όλα τέλεια για να πούμε αυτό το φοβερό είμαι καλά. Μαρία, σου εύχομαι να μην σου κλέψουν ποτέ τα όνειρα και να συνεχίζεις να χορεύεις πάντα το βάρος της ζωής σου έτσι όμορφα. Πάρα πολύ. Τα είπες πολύ ωραία και τα δύο ήταν θάμω. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Από σένα. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε με πολλά θέματα. Επιστρέψαμε. Πολύ ωραία. Τι φοβερά είναι αυτά τα πραλινάκια από το Trufa Chocolate Bar. Πρέπει να πω ότι δεν ξέρω, αλλά πρόλαβα στο διάλειμμα να φάω τρία. Και τα πρασινάκια είναι ωραία. Μα τα πρασινάκια έφαγα, αυτά που έχουν το... Κάτι έχουν μέσα, λοιπόν, τσέλο. Κάθε Σαββατοκύριακο 3 κιλά πάνω εμείς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω να σας θυμίσω όμως τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50 για τα ωραία μας δώρα. Δώσουμε και καμία πραλίνα, τι λέτε. Μόνο να μην τα πάμε. Όχι, θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε. Θα πάρω και εγώ τηλέφωνο. Για να μην μου κάνετε παράπονα. Για να μην μου κάνετε παράπονα, όπως
περίεργα παράπονα έχουν κάνει κατά καιρού στάθη κάποιοι τουρίστες, ταξιδιώτες. Και εγώ ως περίεργος που είμαι, ναι, είπα να τα πάρω, να τα μαζέψω και να σας τα πω μαζί εδώ με τη Βίκη που τα μαζεύαμε στο γραφείο. Λοιπόν, θέλω να τα ακούσω αυτά. Και θα ξεκινήσω με έναν ταξιδιώτη. Να πούμε ότι η έρευνα αυτή έγινε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Και εκεί μιλήσανε για τα ταξίδια που έχουν πάει και τι τους άρεσε. Είναι δηλαδή για Καλιφορνέζους ταξιδιώτες. Γενικά, ναι. Για να καταλάβετε πόσο περίεργη είναι. Λοιπόν, θα πάω στο πρώτο έτσι που βρήκαμε, όπου κάνανε τα παράπονά τους, γιατί στο Φυλάδιο δεν είχε τονιστεί ότι σε τοπικό παντοπολείο, εκεί που πήγανε διακοπές, δεν υπάρχουν μπισκότα συγκεκριμένης εταιρείας και ξηρούς καρπούς με τζίντζερ. Α, μάλιστα. Μα δίκιο είχαν άνθρωποι. Να πας διακοπές και να μην έχεις μπισκότα με τζίντζερ. Είναι κακούργημα. Αυτό νομίζω διώκεται. Διώκεται, έτσι. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, σοβαρά. Πήγε ο άνθρωπος, δεν έχετε μπισκότο με τζίντζερ. Φαντάσου λίγο τον άνθρωπο αυτόν πως ήτανε. Φέρ' τον λίγο, κάνε τον λίγο με εικόνα. Πρέπει να τον κάνω εικόνα. Πάμε στο δεύτερο, λοιπόν. Είχαν κλείσει να κάνουν μια εκδρομή σε ένα water park και συγχύστηκαν πάρα πολύ, γιατί κανένας δεν τους ειδοποίησε να έχουν μαζί. Έχει νερό εκεί. Όχι. Αυτό το ξέρω. Δεν τους ειδοποίησε κανείς να έχουν μαγιό και πετσέτες μαζί τους. Και πώς θα πήγαιναν δηλαδή χωρίς μαγιό. Πήγαν εκεί πέρα, δεν είχαν τίποτα, ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Φανταστείτε λίγο αυτούς παρακαλώ πώς θα ήταν. Κάτσε το park πήγανε. Σε water park πας κύριε, πάρε και με το μαγιό μαζί σου. Πού πας, δεν πας στο βουνό. Δηλαδή πρέπει να το γράφει στο Φυλάδιο. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος νόμιζε ότι θα είχε όλες τις παροχές. Μιας χρήσεως ρε παιδί μου, θα είχε μαγιό μιας χρήσεως εκεί. Ωραία πατέντα, να την κλείσουμε, να την κάνουμε. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ για την ποιότητα όμως. Ούτε αν θα διαλυθεί έτσι πως θα βγαίνετε από το μπάνιο. Τέλεια, πολύ ωραία. Είναι λίγο επικίνδυνο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα πάμε στο επόμενο, το οποίο εντάξει πραγματικά δεν ξέρω τι είχαν πάθει οι άνθρωποι. Λέει ότι η παραλία που πήγαν είχε πάρα πολύ άμμο και έτσι ήταν αναγκασμένοι να καθαρίζουν όλα τα πράγματά τους. Όχι, για πολλές ώρες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Παιδιά, κόσμος δεν ξέρω, δεν έκανε παράπονο αυτό. Ορίστε. Αυτό το κάνανε οι ταξιδιώτες από την Καλιφόρνια που είχαν πάει στον Μπαλί. Εντάξει. Ένα παράπονο. Ενώ στον Μπαλί θέλει να κάνει προ τον δήμαρχο τι έχει εκεί τον Μπαλί να τσιμεντώσει παρακαλώ την παραλία για να μην ενοχλεί άμα τους ταξιδιώτες. Έχουν δίκιο όμως οι άνθρωποι. Τι λες μωρέ και εσύ. Πας στην παραλία, τι περιμένεις να πας μαζί σου, μαρούλια. Όχι, όχι, θα σου πω κάτι. Όταν πήγα για ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Μαυρίκιο. Πάω. Πού δουλεύε, πού δουλεύε. Στο CNN. Και θα σας πω κάτι. Δεν είχε φοίνικη στην παραλία. Φταίω εγώ. Μισό λεπτό να γράψω και το όνομά σου στη λίστα. Είναι φυτευτή φοίνικη, δεν είναι φυσική. Σόμου, και μετά ξύπνησε αυτό έκανε διαφορά. Μεγάλος καημός. Και μετά ξύπνησε το βραδινό ύπνο. Αλήθεια λέει η κακομοίρα. Πάω γλώσσα και λέω, πού είναι ο φοίνικας. Δεν έχει, μου λέει, δεν φυτέψαμε εδώ. Πήγες στο Μαυρίκιο για επαγγελματικό ταξίδι. Ναι, πήγα επαγγελματικό ταξίδι. Που δεν μας λες το λόγο για τον οποίο πήγες. Τι δουλειά έκανες. Θα σας πω, πού δούλευες, για ποιον δούλευες και όλα τα σχετικά, γιατί δεν ξέρω. Μη φάω χρόνο από το στάθμο. Και έκανες και παράπονα για τους φοίνικες. Ναι, παιδιά, μα να σου πω κάτι, μου λέει. Δηλαδή, για να μην στο Μαυρίκιο και να βγάλουμε εκπομπή, θα κάνουμε παράπονα. Ναι, συγγνώμη, μα είπαν οι άνθρωποι, θα σας πάμε σε μια υπέροχη εκπληκτική παραλία. Και πάω κι εγώ στην υπέροχη εκπληκτική παραλία. Και δεν είχε κοκοφίνικα. Παιδιά, δεν είχε. Όχι, και τα νεύρα στο σατάνια. Όχι, δεν είχε καθόλου φίνικα. Όχι, κοκοφίνικα. Δεν είχε τίποτα. Μα λέω πού είναι η φίνικα. Εγώ λέω να πούμε στην παραγωγή του Extra 3 εδώ του καναλιού μας να μην μας στείλει το Μαυρίκιο παραλία. Ναι, μωρέ, δεν είναι ωραία. Δεν μας στείλει το παλίβρε, παιδιά. Δεν θέλουμε να πήγαινα. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε παραγωγή. Λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στην άμμο. Γιατί άλλο ζευγάρι που πήγε και έκανε διακοπές είπε ότι το χρώμα της άμμου δεν ήταν αυτό που είχε το Φυλάδιο. Ήταν πιο κίτρινο να το περιμένουν πια. Είχαν δει. Εξαπατήθηκαν κι αυτοί. Να σου πω κάτι. Αυτό συμφωνώ. Γιατί το τι Photoshop πέφτει στα περιοδικά αυτά που διαφημίζουν τα μέρη, που νομίζεις, ας πούμε. Δηλαδή, μου έχει τύχει και εμένα, έτσι. Να δω στον κατάλογο ή στο ίντερνετ ότι η παραλία, ας πούμε, είναι θεϊκή. Είναι το νερό γαλάζιο, διάφανο, ξέρω εγώ. Στο Μαυρίκιο έτσι ήταν, δηλαδή με πιστεύετε. Άντε πάντα. Εγώ σου λέω τώρα αλλού και σου λέει, ξέρω εγώ, τι ωραία, βλέπεις και την άμμο ότι είναι άσπρη το νερό διάφανο και πας εκεί. Είναι κατακίτρινη παραλία, μέσα στα θήκια και στην πρωμιά η θάλασσα και λες, αλλού τραβήξα τη φωτογραφία. Όχι, αλλά παιδί μου είναι άλλο σηκώνος και να λες, πω πω θα δω το τουρκουάζ με το λευκό. Θέλω να μην βλέπεις τον κοκοφίνικα και να γκρινιάζεις. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό να πηγαίνετε διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Θα πάμε. Παραγωγή. Φορτώνα. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Γιατί μια κυρία συγχύστηκε πάρα πολύ και έκανε παράπονα. Γιατί στο ξενοδοχείο που πήγε, είπε ότι δεν πρέπει οι υπόλοιπες κυρίες να κάνουν τόπλες εμφανίσεις στην παραλία και στην πισίνα. Γιατί
απέσπασαν την προσοχή του άντρα της που ήθελε να πάει διακοπές να χαλαρώσει. Συμφωνώ. Συγγνώμη. Εγώ δηλαδή είμαι με την κυρία. Γιατί συγγνώμη, δηλαδή πας να χαλαρώσεις ως άνθρωπος, ως γυναίκα. Να πας να χαλαρώσεις, ας πούμε, να βάλεις τα γυαλιά ήλιος. Ως γυναίκα, γιατί ως άνθρωπος μια χαρά. Και να κάνεις ηλιοθεραπεία. Έτσι, και έτσι πώς μπορείς να χαλαρώσεις άμα έχεις το νου σου δεξιά-αριστερά. Άνθρωπος πήγε διακοπές να περάσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι το μόνο παράπονο που ακούσαμε που έχει μια... Συγγνώμη, Αλεξία, σου πας εσύ με τον καλό σου, έτσι πας διακοπές. Θες να χαλαρώσεις, του λες αγαπώ, πάμε να χαλαρώσουμε. Η τρίγα, βέβαια. Το κάνει δεν είναι να χαλαρώνεται, εσύ για τους λόγους της ευνόητος και εκείνος για τους... Παιδιά, ο άνθρωπος πάντως πρέπει να χαλάρωσε πάρα πολύ και να πέρασε πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω. Γιατί το προσπερνάς αυτό. Το προσπερνάω γιατί έχει τα δικό όλοι σας και έχει δίκιο ο κύριος. Στο. Πάμε στο επόμενο. Όπου κάποιοι κάναν παράπονα ότι το νερό είχε ψάρια μέσα και δεν το ξέρανε. Πραγματικά. Περίεργο και τρομάξαν τα παιδιά του. Έχει στη θάλασσα. Ναι, δεν ξέρω ότι είχε ψάρια η θάλασσα. Κουλό αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω ποτέ αυτό, ναι. Λέει ότι παρόλο που το διαφημιστικό σας έκανε ένα ζευγάρι παράπονα, έλεγε ότι έχει πλήρη κουζίνα εξοπλισμένη με τα πάντα, κουτάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν υπήρχε μίξερ και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κέικ. Και σας λοιπόν, γκρινιάζω. Τέλος, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Εκτός αν έχεις κάτι πολύ καλό. Αλλιώς δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Αυτοί που δεν είναι καλά είναι οι Καλιφορνέζοι που κάναν τα παράπονα αυτά. Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να πάμε στην Καλιφόρνια. Και ξέρω να συμφωνήσετε σε αυτό και εγώ θα διαφωνήσω. Λοιπόν, ο ραβδιαστικός μου λέει μια κυρία. Ζήτησε δύο μονόκλινα κρεβάτια στο ξενοδοχείο που πήγαμε. Εσείς δεν είχατε, μας δώσετε ένα διπλό. Και τώρα έμαθα ότι είμαι έγκυος. Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχατε τηρήσει τη συμφωνία και μας είχατε δώσει δύο μονά κρεβάτια. Είπατε κάτι, συμφωνώ απολύτως. Την αυτοσυγκράτηση, κυρία, δεν την ξέρει. Δηλαδή, το κενό φταίει. Στην Καλιφόρνια δεν θα πάω. Στην Καλιφόρνια δεν θα πάω. Λοιπόν, όχι, ναι. Έχουμε ένα επόμενο θέμα, ένα πολύ ωραίο βίντεο, όπου ούτε εκεί θα πάω, ούτε νομίζω κανένας μας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να το δούμε, γιατί είναι οι ακριβότερες σουίτες ξενοδοχείων ανά τον κόσμο και μιλάμε τα ποσά που δίδονται αναβραδιά, είναι, Αλεξία... Είναι ηλικιότητα ποσά υπέρογα. Και νομίζω ότι όποιος... από εμάς ή από οποιονδήποτε καταφέρει να περάσει έστω και μια νύχτα εκεί, σίγουρα θα αισθανθεί βασιλιάς και σίγουρα δεν θα έχει, νομίζω, παράπονα να εκθέσει μετά, γιατί είναι τόσο υπέροχες και τόσο καταπληκτικές. Τι που... να καταφέρουμε να κοιμηθούμε, μία βραδιά εκεί κοστίζει όσο ένα διάρρη, ας πούμε. Όχι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες. Αυτό προτείνω. Μία βραδιά όσο ένα διάρρη για να το αγοράσει. Θες να πας ένα άλλο επαγγελματικό ταξίδι για μας, έτσι, για να κάνεις ένα τεστ. Η Βίκη πήγε, ας πάει και κανένας άλλος. Ναι, ναι, ναι. Από παραγωγή, εδώ. Εμείς. Από εδώ. Εμείς. Για πάμε να δούμε τις ακριβότερες σουίτες ανά τον κόσμο. Κλειδί, πολυτέλεια και όλες οι ανέσεις που επιτρέπουν σε όποιον περάσει έστω και μία νύχτα σε μία από αυτές να αισθανθεί σαν βασιλιάς. Είναι οι 10 ακριβότερες σουίτες του κόσμου στα καλύτερα ξενοδοχεία του πλανήτη. Ο χρυσός δίνει με λάμψη κάθε γωνιά της σουίτας με τα 10 δωμάτια στο ξενοδοχείο Royal Towers Bridge στις Μπαχάμες. Χρυσή καναπέδες, επίχρυση καθρέφτες, κυροπήγια 22 καρατίων, πιάνο και μπαλκόνι 800 τετραγωνικών μέτρων με υπέροχη θέα στον ωκεανό. Αν δεν φοβόσαστε τα ύψη, ετοιμαστείτε για μια συγκλονιστική εμπειρία, αφού η σουίτα του ξενοδοχείου Ritz-Carlton βρίσκεται στην κορυφή του ψηλότερου ουρανοξύστης στο Τόκιο. Θέα που κόβει την ανάσα σε μια σουίτα 120 τετραγωνικών μέτρων που παρέχει πρόσβαση σε ιδιωτική εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο. Τίποτα δεν είναι πιο υπερπολιτελές στην αιώνια πόλη από τη σουίτα Villa La Cupola στο ξενοδοχείο Westin Excelsior. Ιδιωτικό ασανσέρ, χαμάμ, τζακούζι, γυμναστήριο, οι ακριβότερες σαμπάνιες και σπάνια κρασιά είναι μερικές από τις μικρές πολυτέλειες της σουίτας. Μπορεί η διαμονή να στοιχίζει 30.000 ευρώ τη βραδιά, όμως η φινέτσα, το μεσονικό design εμπνευσμένο από τη διακόσμηση των ρωμαϊκών παλατιών και οι ανέσεις που παρέχει, θα σας κάνουν να αισθανθείτε το λιγότερο Ρωμαίος αυτοκράτορας. Στην 7η θέση συναντάμε την προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Hotel Cala di Volpe στη Σαρδινία. Η κομψότητα και η χλυδή διακρίνονται σε κάθε γωνιά. 3 υπνοδωμάτια, 3 σαλόνια, 2 μπάνια, γυμναστήριο, σολάριουμ, μια υπέροχη εξωτερική πισίνα με αλμυρό νερό και η πιο υπέροχη θέα που υπάρχει σε όλη τη Σαρδινία. Μια θέση
παραπάνω η βασιλική σουίτα του Grand Resort Λαγονίση. Εκθαυμωτική από πλευράς μοντέρνου σχεδιασμού, αντικειμένων τέχνης, διακοσμητικών χαρακτηριστικών και υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, διαθέτει εσωτερική και εξωτερική θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ, ιδιωτικό γυμναστήριο με personal trainer. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί το ιδιωτικό μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία και στην ιδιωτική εξέδρα πάνω στη θάλασσα. Όποιος άνδρας πει ότι δεν έχει ονειρευτεί να περάσει μια νύχτα στην Sky Villa του Hugh Neffer στο Palms Casino Resort στο Las Vegas, πιθανόν ψεύδεται. Η απόλυτη κλειδί σε μια υπέρλουξ σουίτα 929 τετραγωνικών μέτρων με τζακούζι, προσωπικό μπάτλερ, αλλά χωρίς τα κουνελάκια του Hugh. Όλοι έχουν να λένε όμως πως εκείνη η πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης. Στις Κάνες, σουίτα penthouse του ξενοδοχείου Martinez παρέχει μεταξύ άλλων σπα, τζακούζι, χαμάμ, δύο γραφεία, προσωπικό μπάτλερ, δύο κρεβατοκάμαρες, ενώ φημίζεται για την βεράντα των 300 τετραγωνικών μέτρων με την εκθαμβωτικότερη θέα στις Κάνες. Στη θέση νούμερο 3 βρίσκεται η σουίτα του ξενοδοχείου Four Seasons στη Νέα Υόρκη. 400 τετραγωνικά μέτρα απόλυτης χλυδής χωρισμένα σε 9 υπερπολιτελή δωμάτια στον 52ο όροφο με πανοραμική θέα 360 μοιρών πάνω από τη Νέα Υόρκη. Ο προσωπικός μπάτλερ και ο προπονητής είναι δεδομένοι, όπως και όλες οι ανέσεις μπορείτε να φανταστείτε. Ποιος δεν θα αισθανθεί μαχαραγιά στην προεδρική σουίτα του Ραχ Παλάς Χοτέλ στην Τζαϊπούρ στην Ινδία. 4 όροφοι απόλυτης χλυδής και πολυτέλειας με ολόχρηση επένδυση ακόμα και στους τοίχους, λεπτομέρειες από λεφαντόδοτο, ασήμι, πανάκριβα πετράδια, ιδιωτική κήπη, μπαρ, εστιατόριο, πισίνα, μέχρι και ιδιωτικό μουσείο. Και στην κορυφή η βασιλική σουίτα στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου President Wilson στη Γενέβη. Με συνολικό εμβαντών 1800 τετραγωνικά μέτρα είναι η ακριβότερη και η πολυτελέστερη σουίτα σε ολόκληρο τον κόσμο. 12 υπερπολιτελή δωμάτια, 12 μαρμάρινα super lux μπάνια, η μεγαλύτερη βεράντα με την εντυπωσιακότερη θέα ακριβώς δίπλα στη λίμνη της Γενέβης και βέβαια όλες οι ανέσεις που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, ακόμα και ιδιωτικό γυάλινο αλεξίσφαιρο σανσέρ. Μάλιστα. Ειλικρινά είναι πιο εύκολο να παντρευτώ τον πρίγκιπα Χάρη παρά να πάω σε αυτά τα ξενοδοχεία. Σα το λέω. Αν παντρευτεί τον Χάρη, θα πα και στα ξενοδοχεία. Και ο Χάρη είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να συναντιέστε παντού. Εν τω μεταξύ, αφού είναι πιο εύκολο, να σου πω κάνω αυτό και μετά θα τα βλέπουμε. Σα πάρω πάρα πολύ να μετά όλοι μαζί. Α, οικογένεια. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μα. Ναι, πραγματικότητα. Και στα ψάρια τα δικά μα, γιατί μπακαλιάρο έχουμε πολύ. Εντάξει, πραγματικά σου λέω. Τέλειος λοιπόν. Έχετε φτιάξει ποτέ. Τα ψάρια μας τίποτα. Μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Α, η γιαγιά μου φτιάχνει. Ναι. Εγώ δεν μαγειρεύω. Εσένα η μάνα και η γιαγιά σου φτιάχνει. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Ακαμάτρα το Χάρη ψάχνεις κατά τα άλλα. Η Ελισάβη το μαγειρεύει. Ένα μπακαλιάρο δεν θα το φτιάξει ποτέ. Ναι, εσένα θα σου μαγειρέψει. Περίμενε. Φταίω εγώ τώρα να σε πάρω μαζί στη μαγειρική. Για έλα τώρα, για έλα να πάμε να φτιάξουμε μαζί με το Χρήστο Τζιέρα την συνταγή. Να έρθω να μου δείξετε. Έλα, έλα, σήκω. Πάμε να φτιάξουμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Και το τσαντάκι σου μαζί. Παίρνω και το τσαντάκι μου. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Μπακαλιάρο έχουμε μπόλικο, έτσι. Μπακαλιάρο δεν είπα κάτι λάθος. Όχι, ίσα ίσα. Έλα, κορίτσι μου, λοιπόν, έχουμε μία καινούρια βοηθό στην κουζίνα. Επιτέλους θέλω να τη μάθω να μαγειρεύει κάτι. Δεν ξέρω, ολόκληρο. Τίποτα. Θέλω να εκπλήξει τώρα 25η Μαρτίου τη μαμά και τη γιαγιά. Βεβαίως, εγώ γιαγιά. Λοιπόν, 25η Μαρτίου είναι η πιο ωραία μέρα της Σαρακουστής, γιατί είναι η μέρα που επιτρέπεται το ψάρι. Mm-hmm. Το πιο δημοφιλές πιάτο λοιπόν, ελληνικό, ο κλασικός μπακαλιάρος μας κορδαλιά, που τι χρειαζόμαστε, θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κρούστα, που χρειαζόμαστε αλεύρι που φουσκώνει, mm-hmm. ένα αυγό και ένα ασπράδι, mm-hmm. μπύρα, και αλάτι αν θέλουμε, αν δεν μπύρα. Είναι μπύρα. Γιατί? Γιατί η μπύρα θα μας το φουσκώσει περισσότερο, θα δημιουργήσει ένα είδος ζύμωσης. Αν δεν θέλουμε μπύρα όμως μπορούμε... Χρησιμοποιείται γενικά η μπύρα. Ναι, γιατί έχει μαγιά. Και μας δημιουργεί, μας δημιουργεί αυτό το φούσκωμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή την κρούστα που κάνει που φουσκώνει απ' έξω. Ναι. Αν δεν θέλουμε μπύρα όμως, μπορούμε να βάλουμε σόδα.
Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε. Γιατί αυτό με την κρούστα, όντως, είναι δύσκολο, Βίκυ μου. Γιατί ξέρεις, γιατί πολλές φορές μπορεί να σου κολλήσει η κρούστα στο τηγάνι και τελικά να βγάλεις τον μπακαλιάρο χωρίς την κρούστα που έχει. Ακριβώς. Μπορεί να είναι πολύ λαδερή και να μαλακώσει. Χίλια δυο. Πολλά. Βίκυ, πάμε την πειράτη, δεν θα μάθεις να μαγειρεύεις. Βεβαίως. Έλα, Βίκυ. Όχι να την πιω. Όχι να την πιω. Αυτό είναι εύκολο. Έχουμε την πειρά εδώ, όλη την πειρά και κάνουμε ένα χυλό. Ναι. Ανακατεύοντας τον συνέχεια, είπαμε αν δεν έχουμε αλεύρι που μας φουσκώνει, θα βάλουμε baking powder. Πόσο baking? Ένα φακελάκι περίπου στο κιλό. Μόλις κάνουμε αυτό το χυλό, επίσης ένα δεύτερο μυστικό είναι να το βάλουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. Το χυλό. Το χυλό. Για να ενσωματωθούν όλα τελικά και να δημιουργηθεί όλη αυτή που λέμε η εσωτερική ζύμωση. Βάζουμε το χυλό, το μπακαλιάρο στο χυλό. Έτσι γίνεται ο χυλός όταν μπει στο ψυγείο μετά. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Ένα άλλο μυστικό για να δούμε το λάδι είναι αυτό. Και τι βλέπω? Και βλέπω ότι αρχίζει να τσιτσιρίζει, να κάνει αυτό το ότι είναι έτοιμο να αρχίζει να τηγανίζεται. Ωραία, και βάζουμε το ψάρι. Τον μπακαλιάρο τον κάνουμε κάτι πριν. Ακριβώς, τον ξαρμυρίζουμε. Ο μπακαλιάρος ξαρμυρίζει από 18 έως 24 ώρες, ανάλογα πόσο πικάντικο το θέλουμε. Δηλαδή αν θέλουμε να κρατάει αλατάκι αρκετό. Και τι του κάνουμε? Ορίστε. Τι τον κάνουμε τον μπακαλιάρο? Το βάζουμε μέσα σε νερό. Σε νερό σκέτο. Σκέτο το νερό από την προηγούμενη μέρα και οι 12 με 24 ώρες είναι αυτό που θέλουμε εμείς να μετρήσουμε το πόσο αλμυρό τον θέλουμε. Δηλαδή σε 24 ώρες έχει φύγει όλη η αλμυράδα. Mm-hmm. Σε 12 όμως με 18 έχει έτσι ένα πικάντικο πράγμα, αυτό το αλμυρό που το θέλουμε. Επίσης ένα άλλο μυστικό που θα σας πω είναι, έχουμε 2 είδη μπακαλιάρο, υγράλατο δηλαδή, ναι, με αλάτι. Αυτός που είναι μόνο φιλέτο και αυτός που είναι και με κόκαλο. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να πάρω φρέσκο μπακαλιάρο. Μπορείτε. Μέχρι που να τηγανιστεί αυτό, το δεύτερο πράγμα είναι η σκορδαλιά. Mm-hmm. Η σκορδαλιά είναι ένα πανεύκολο πράγμα. Τι κάνουμε? Θα μας το κάνει μόνη της η Δίκη τώρα, δεν θα γίνει μαγικά, θα τις κάνω. Θα τις κάνω μαγικά τις βίντεο και θα μάθει να κάνει μόνη. Η στιγμή που περίμενε. Ωραία. Τι χρειαζόμαστε? Έχουμε βρασμένη πατάτα σε πουρέ. Ναι. Ψιλοκομμένο σκόρδο. Ναι. Αλάτι, ελαιόλαδο και ξύδι. Πολύ ωραία. Όλα αυτά θα τα βάλουμε στο blender. Και τα χτυπήσουμε. Και θα κάνουμε ένα. Και η σκορδαλιά θα είναι έτοιμη. Πολύ απλό είναι. Α, τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Ναι. Ναι, κόβω το κρεμμυδάκι και το βάζω στα φαγητά μερικές φορές αυτά που φτιάχνω τα υπέροχα. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω το κρεμμύδι ολόκληρο. Μπράβο. Λοιπόν, για, έλα να το φτιάξεις. Φυσικά, έλα, κοίτα εδώ. Εσύ... Λοιπόν, το βάζω μέσα το μπουρέ. Μπουρέ. Όλο. Μην το φοβάσαι. Όχι, φοβάμαι μου πέσει απέκτο. Ορίστε. Και ρίχνουμε μέσα. Ανοίγει μύτη. Είναι άλλη. Μπράβο, Στάθη μου. Ξέρεις πολλά φυσικά. Ξέρεις πάρα πολύ. Αν θέλουμε να την κάνουμε πολύ γκουρμεδιάρικη και λίγο πιο νόστιμη, μπορούμε να βάλουμε και λίγο ζωμό. Όχι, το 1/3. Δηλαδή περίπου μια κουταλιά της σούπας, για να καταλάβετε. Α, τέλεια. Αν δεν θέλουμε ξύδι, μπορούμε να βάλουμε χυμό λεμόνι. Τόσο? Ναι. Και 3 κουταλιές ελαιόλαδο βάλετε? Όχι. Ωραία. Περίπου δηλαδή το μισό. Ναι. Μία. Δύο. Μην κλέβεις, ναι. Και σκόρδο, αφού σκορδαλιά. Ορίστε. Ωραία. Λίγο αλατάκι. Ωραία. Τέλειο. Βγάζουμε το κουτάλι, βάζουμε στο μπουλάκι. Είναι εντάξει το κατέστρεψα. Λίγο ακόμα. Γίνεται τέλεια η σκορδαλιά μου. Θεωρώ ότι... Θεωρώ ότι θέλει ακόμα λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Γιατί ήταν και ο πουρές έτοιμος. Νομίζω ότι από την επόμενη εκπομπή θα με πουλήσετε. Θα έχω στη δουλειά μου. Θάνατος. Εκπληκτικό. Μπράβο, Βίκυ. Οπότε, μπράβο. Η Βίκυ έκανε. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία σκορδαλιά. Αρχίζω να κινδυνεύω να χάσω τη θέση μου. Άρα, να πάσα ώρα και στιγμή, έχετε εναλλακτική. Έτσι. Και βλέπετε. Εντελώς. Τελείωσε. Βλέπετε τώρα ότι από τη μία πλευρά γυρίσαμε τον μπακαλιάρο. Έχει πάρει μια πάρα πολύ κρούστα. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να κάνουμε λάθος τώρα στην κρούστα και να μην μας πετύχει. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι πως το βλέπω, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα λάθος. Μπορούμε να κάνουμε να την κάνουμε πολύ νερουλή. Δηλαδή, πρέπει να έχει μια υφή τέτοια. Ναι. Και δεν κολλάει. Το μπακαλιάρο μετά όταν το βγάζουμε το νερό, το στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας. Σε απορροφητικό χαρτί. Για να φύγουν όλα τα υγρά. Μπράβο. Δηλαδή, ας πούμε και ένα λάθος που μπορεί να κάνεις. Να μην το στραγγίξεις και να κρατήσεις τα υγρά και να πετάξεις την κρούστα. Ακριβώς. Τρίτον, να μην έχουμε πολύ καλής ποιότητας αλεύρι. Δηλαδή, να έχουμε ένα αλεύρι αυτό που κυκλοφορούν για όλες τις κρίσεις του σούπερ μάρκετ που δεν φουσκώνει τον μπακαλιάρο.
Τέταρτον, να είναι λανθασμένη η συνταγή, δηλαδή να μην έχει υλικά ζύμωσης όπως η μαγιά, όπως η σόδα, όπως το baking powder. Οπότε δεν θα μας δώσουν φούσκες γύρω από ζύμωση. Στον Μπέλαμι είστε ανοιχτά. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα και στις 25 Μαρτίου γίνεται χαμός. Ωραία. Οπότε σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι, έτοιμος και ο μπακαλιάρος, σε ένα απορροφητικό χαρτί. Όμορφα. Δηλαδή, όποιοι έρθουν θα του φτιάξετε εσείς τον μπακαλιάρο. Εγώ έχω δείξει τη συνταγή και η ομάδα μου υπό τις οδηγίες μου. Δηλαδή, αν επιμείνει μια τηλεθεάτρια ότι θέλει να τη φτιάξετε εσείς τον μπακαλιάρο. Θα το κάνω ιδιαίτερα και για χάρη εκπομπής προσωπικά ο ίδιος. Για αυτήν και για εσάς μου. Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έτοιμος ο μπακαλιάρος. Έτοιμος ο μπακαλιάρος, έτοιμος και έτοιμη και η σκορδαλιά και κάνουμε ένα ωραίο πιάτο, σαν αυτό που σας έκανα έτοιμο, που μπορούμε να το γαρνίρουμε με λίγο δυόσμο, λίγο λεμονάκι, λίγα καπαρόφυλλα και είναι ένας ωραίος μεζές που θα στολίσει το δευτεριάτικο τραπέζι της 25ης μαζί με όλα τα άλλα τα νηστίσιμα. Εγώ αν φάω αυτή τη σκορδαλιά θα ξυπνήσω μετά από μια εβδομάδα. Λόγω πίεσης. Λόγω πίεσης, ναι, λόγω πίεσης. Θέλει προσοχή. Αυτό, λίγο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και ένα άλλο, τελευταίο, και φεύγω. Να μην ξεχάσουμε να βγάλουμε το βλαστό από τα σκόρδα, γιατί αυτά είναι που μας κάνουν και έχουμε άσχημη μυρωδιά και, είναι δύσπεπτα γενικά και δεν τα χωνεύουμε. Χωρίς αυτό δεν έχουμε κανένα θέμα. Ούτε στη μυρωδιά, ούτε στη μέψη. Και θα φάει όλη η παρέα. Ναι, γι' αυτό. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γεια σας. Φορέσει το τζιν σου. Όχι εσύ. Μιλάμε για μένα. Όχι, όχι. Έτσι που κοιτάω τώρα το στάντ, Έλενα, όχι, όχι εσύ ακριβώς. Όχι ο Στέφανος. Όχι ο Στέφανος. Οι γυναίκες του καναπέ μας και οι γυναίκες του τηλεθεάτριας. Ακριβώς. Λοιπόν, τι μας έχεις φέρει. Λοιπόν, σήμερα στη λίστριά μας έκανε ένα τέλειο θέμα. Εμπνευσμένη πάντα από τα γόβα στιλέτο, να ξέρεις. Λοιπόν, τζιν είναι το αγαπημένο ρούχο όλων των γυναικών. Αυτό μου αρέσει, είναι ωραίο ανοιχτό χρώμα. Μ' αρέσει ανοιχτό χρώμα, καλοκαιρινό, φωτεινό. Το αγαπημένο ρούχο όλων των γυναικών που έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πώς να το συνδυάσουμε για όλες τις ώρες. Θέλουμε να το φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τη μία με ουστάρ, την άλλη με γόβες, την άλλη με γόβα στιλέτο. Και έχουμε διάφορες επιλογές. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τζιν με μία μπλούζα με το σήμα της ειρήνης, που είναι πάλι στη μόδα και είναι δίκτυ. Ναι. Και από μέσα ένα είναι φαλαιράκι. Πάλι αυτά έτσι τα δικτυωτά, τα ναι, σιτρού που λέγαμε και την άλλη φορά. Είναι πολύ πολύ της μόδας. Λοιπόν, και τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά βραχιόλια στο χέρι. Πολύχρωμα. Πολύχρωμα. Το καλοκαίρι, σαγιοναρίτσα ή αν ο καιρός δεν μας το επιτρέπει, all star. Μ' αρέσει αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το βράδυ, ακριβώς το ίδιο ντύσιμο, το αλλάζουμε με ένα χρυσό πέδιλο. Αυτό. Ωραία. Μετά, ένα απλό t-shirt. Όλες έχουμε στην ντουλάπα μας και θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι... Λίγο πιο γκλαμ. Τι λέει εδώ σε leave me alone, πώς λέμε leave me alone. Ναι. Άφησε με μόνο. Άφησε με μόνο. Και πάλι, με ένα σκίνι, πολύ ωραίο, με ένα σκίνι τζιν, τα σκίνι ενημερωθήκαμε ότι τα φοράνε έτσι πιο αδύνατες και πιο ψηλές κοπέλες. Αλλά? Όχι αλλά, δεν έχει αλλά, ενώ οι πιο έτσι γεματούλες φοράνε λίγο πιο φαρδιά, λίγο πιο μπάγκι. Τι είναι το μπάγκι? Μπάγκι είναι αυτό το στυλ που έχεις εδώ εσύ. Κάτσε να δείξουν όλες. Είναι γιατί λίγο... Και εγώ μπερδεύομαι, ας πούμε, πολλές φορές με το στυλ. Λοιπόν, το σκίνι είναι αυτό που το είναι πολύ πολύ στενό, που αγκαλιάζει έτσι με πολύ αγάπη το και τη γάμπα, στενό. Και ναι, ωραία. Ναι. Μετά τι είναι το αυτό? Το μπάγκι είναι αυτό που είναι λίγο πιο φαρδί. Έχει πιο χαμηλό κάβαλο, έτσι. Έτσι φαίνεται ναι. Σαν να... όχι σαν να... Ναι, αυτό είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω. Και για να κολακεύει το σώμα, σαν το σκάτο... Αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι για τις πάρα πολύ αδύνατες. Όχι. Από ό,τι μας είπε η στυλίστρια μας Συνάντια, το προτιμούν κοπέλες, οι οποίες έχουν περισσότερα κιλά, ναι, έτσι ώστε να κρύβουν τα περιτά. Και είναι κάτω πιο στενό,
έτσι ώστε να καλοκεύει το σώμα. Θα σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Yeah. Δηλαδή, αν εγώ έχω μεγαλύτερη περιφέρεια, ναι, αυτό δεν θα μου το κάνει οπτικά να φαίνεται. Ξέρεις, πιο πολύ περιφέρεια και. Εξαρτάται με τι θα το συνδυάσουμε πάντα από πάνω. Αν το βάλουμε με κάτι πολύ φαρδί, σίγουρα δεν θα καλοκεύει. Αν το βάλουμε όμως με κάτι πολύ στενό, ναι, και έχουμε έτσι μια πολύ λεπτή μεσούλα, σίγουρα είναι κάτι που καλοκεύει. Ωραία. Με ένα λευκό μπλουζάκι και ένα εντυπωσιακό κολιέ. Ναι. Θα μπορούσε να είναι. Αχ, τι ωραίο κι αυτό. Δεν είναι πολύ όμορφο, έτσι και χρωματιστό, όπως λέγαμε και πριν. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Χρωματιστό για όλες τις ώρες. Και μεταξύ αυτά τα πουλοβεράκια είναι πολύ πρακτικά. Γιατί σε κρατάνε λίγο ζεστά, αλλά δεν είναι, ξέρεις, το πουλόβερ, το. Να σε κάνει να το, το βαρύ. Να. Περνάει και λίγο αέρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Δροσίζεσαι και λίγο. Είναι πολύ ωραία, λοιπόν, αυτό. Πώς το είπαμε αυτό, μπάγκι. Μπάγκι. Το bootcut τι είναι. Δεν ξέρω. Θα το βάλουμε quiz. Quiz. Το quiz της μέρας. Θα μπορούσε να συνδυαστεί το jean μας. Ξέρω τι είναι το bootcut. Για δεν ξέρω. Καλά, ας μην πω καμία. Ας μην πούμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα πιο κοντό για τις πιο έτσι τολμηρές. Ναι, γιατί πήγα να σου πω ότι είναι παιδικό αυτό. Ναι, για τις πιο τολμηρές με ένα πιο κοντό μπλουζάκι και από κάτω για να μην είναι πολύ προκλητικό με ένα flat, με ένα flat παπουτσάκι, μια flat μπαλαρίνα. Θα μπορούσε, αν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο κλασικό, με ένα τύπου που καμισάκι, αυτά νομίζω τα αγαπάς εσύ. Τύπου για κατάκι. Ναι. Επιστρέφει πάλι, παλιές δεκαετές επιστρέφουν στο σήμερα. Ναι. Ή θα μπορούσε με ένα t-shirt όπως αυτό εδώ, που έχει στοιχεία δαντέλας. Ναι, αυτό είναι πιο ωραίο, γιατί κάτι μου είπαν στο ακουστικό και συμφωνώ. Δεν μπορώ να ακούσω. Με ένα που έχει στοιχεία δαντέλας και με ένα εντυπωσιακό κολιέ, να αλλάξει όλο το ντύσιμο. Και τη διάθεση. Και τη διάθεση. Και φυσικά, το αγαπημένο μου πουάν. Το αγαπημένο μου πουάν. Με ένα top, μαύρο ή με ένα εσόρχο το χρώμα του δέρματος, ποιο το μοιράζεις. Και πας για ύπνο. Όχι βρε αγόρι μου, και εσύ θες να μας πας όμως για ύπνο. Κοίταξε, κάνει όμως και για αυτό που λέει ο Στάδης. Είναι λίγο δέσμευμα με Eurovision, με τον Εγκλισέ. Α! Είδες, τη λίστα θα γίνω κι εγώ. Αλλάζω καριέρα. Είναι λίγο τζάκι αυτό. Ναι, είναι πολύ κλασικό κομμάτι. Αυτό τώρα μπορούμε να το συνδυάσουμε και με ένα ψηλόμεσο τζιν, έτσι ώστε οι κοπέλες που έχουν πολύ λεπτή μεσούλα να φαίνεται και να καλοκεύει η μέση. Είτε με ένα πουκαμισάκι, με γιακαδάκι. Αυτό είναι στην κατηγορία του άλλου εδώ. Ναι. Είναι αδερφές. Θέλω να δω, θέλω να δω τι θα πει το κοντρό. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ τις τσάντες, οι οποίες αλλάζουν όλο το στυλ. Ναι. Ένας φάκελος, ένα κλάτς για το βράδυ, ενώ το πρωί έχουμε εκεί μία τσαντούλα. Ναι. Είναι πάρα πολύ της μόδας, είναι old school bags, οι οποίες είναι για όλες τις ώρες. Μας θυμίζουν έτσι, μας πάνε λίγο στο γυμνάσιο, λίγο στο λύκειο, αναβιώνουμε. Ναι. Κοίταξε, ναι, τα χρόνια του λυκείου και τη σχολή θα θέλαμε να τα έχουμε, αλλά δεν θα θέλαμε να έχουμε το διάβασμα, έτσι δεν είναι, δηλαδή. Όντως. Εν μέρη να γυρίσουμε το χρόνο. Εν μέρη. Ή με ένα πολύ, πολύ χαριτωμένο φάκελο, ναι, που έχει πάνω κερασάκια, τουρτίτσες, γιατί είπαμε. Αχ, και αυτό μου αρέσει πολύ, cupcake. Φτιάχνει τη διάθεσή μας. Και για να μην ξεχάσω πάλι το σκονάκι μου. Καλά, δεν σε πιστεύω. Να ευχαριστήσουμε πολύ το Miss Dimmel, Αγίας Ειρήνης 10 Μοναστηράκι, που μας δίνει όλες αυτές τις τηλεστικές. Αχ, μ' αρέσει αυτό, έτσι, τσαντούλα cupcake. Ναι, είναι απίστευτη. Δεν και μπορούμε να φτιάξουμε και μόνες μας, με ύφασμα. Ωραία, να το δείξουμε και αυτό μια μέρα, Έλενα. Όντως. Θα καλέσουμε την κοπέλα την επόμενη εβδομάδα να μας δείξει πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνες μας τσαντούλες στο σπίτι μας. Ποια είναι αυτή η Δάφνη που λέει εδώ? Η Δάφνη. Λοιπόν, θα καλέσουμε τη Δάφνη να μας δείξει. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και εμείς θα ευχαριστούμε. Πολυκότατο. Και φυσικά εμείς τα κορίτσια σήμερα φοράμε όλες τζιν. Ναι. Η κάθε εμένα μία. Είναι λίγο πιο φορτωμένο. Ναι, πολύ εντυπωσιακό. Ναι, η κάθε μία με το δικό της τρόπο. Τέλεια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αφού εγώ πάω για μάθημα μέχρι τότε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε διάλειμμα, κάτσε ρε παιδί μου. Πάω σχολείο, δεν έχω διάλειμμα. Όχι, δεν πάω διάλειμμα. Καλά, ό,τι πείτε.
Ό,τι πει η κυρία Ρούλα. Λοιπόν, δεν έχουμε διάλειμμα ακόμα, λένε. Κεφάλια μέσα. Λοιπόν, βάλτε τα κεφάλια στο διάβασμα και πάμε στα θέματα μας. Γεια σου, Τζοάννα. Χαίρετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αισιόδοξο. Και όταν διάβασα έτσι για αυτή τη γυναίκα, μου έδωσε, δεν ξέρω, έτσι μία δύναμη, μία θετική αύρα, που αυτό το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, έτσι δεν είναι, δίκη μου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, η Τζοάννα πήγε και βρήκε την έτσι φοβερή για μένα Μαρία Αποστόλου, η οποία είναι μια γυναίκα που από πολύ μικρή ηλικία ασχολιόταν με τη ζωγραφική, με την τέχνη. Αλλά, ας το πούμε έτσι, η μοίρα της, είχε προετοιμάσει κάτι το οποίο σίγουρα έτσι για ένα χρονικό διάστημα στη ζωή της χρειάστηκε να δει τη ζωή διαφορετικά. Αλλά το μήνυμα που μας δίνει μέσα από την ιστορία της είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τα όνειρά μας και όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ και γίνεται και επιτυχία μπορούμε να έχουμε. Αυτό ήταν πολύ αισιόδοξη, με το χαμόγελο στο στόμα. Είναι ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητες, αλλά ειδικά χαρίσματα. Φεύγοντας από το σπίτι της, πήγα στο Λαύριο για να τη βρω, έκανα έτσι και τη βόλτα μου, φεύγοντας από το σπίτι της, το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να χαμογελάω, να είμαι αισιόδοξη και χαρούμενη για ό,τι μου έχει προσφερθεί μέχρι τώρα στη ζωή μου και φυσικά να συνεχίσω να εκτιμώ την κάθε μέρα που μου έρχεται. Να πούμε ότι η Μαρία Αποστόλου πάσχει από μία μυελοπάθεια, η οποία είχε κάποια στιγμή μία ραγδαία εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τα δύο της τα χέρια. Γι' αυτό έμαθε έναν τρόπο, μία τεχνική που ζωγραφίζει πλέον με την βοήθεια του στόματός της. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε αυτό το ρεπορτάζ που έχει κάνει εσύ, Τζοάννα, και να πάρουμε λίγο από αυτή την θετική ενέργεια αυτής της γυναίκας. Πάμε να το δούμε. Στο Λαύριο, σε μια όμορφη γειτονιά, γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει η Μαρία Αποστόλου, μία ζωγράφος διαφορετική από τους άλλους. Βάζει στην παλέτα των χρωμάτων τις λαδομπογιές, πιάνει το πινέλο με το στόμα και ζωγραφίζει με την ψυχή της. Γεννήθηκα δεν θα πήγε εκεί. Μεγάλωσα και μεγαλώνοντας, μεγαλώνει και αναπηρία οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε. Στην αρχή οι γονείς μου με πήγαιναν σε διάφορα γιατρούς, νοσοκομεία κτλ. Από τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, σταμάτησα να γυρνάω και να αποδέχτηκα την αναπηρία μου. Και οι γονείς μου ήταν τέτοιοι άνθρωποι που με μεγάλωσαν με πολύ καλές αρχές. Δεν είχα κανένα ταμπού, ποτέ και πουθενά, σε τίποτα. Τώρα πώς έμαθα να ζωγραφίζω. Νομίζω δεν έμαθα λόγω της αναπηρίας μου. Είχα το ταλέντο από μικρή. Μ' άρεσε να ζωγραφίζω και εξελίχθηκα σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι έφτασα σε κάποιο σημείο. Μπορώ να πω ότι είμαι ζωγράφος. Στην αρχή της φάνηκε αδιανόητο να μάθει να ζωγραφίζει με το στόμα. Ακολούθησαν στιγμές έντονου εκνευρισμού και απογοήτευσης, ενώ δεν ήταν λίγες και οι φορές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Δεν το έκανε όμως. Το πείσμα της για δημιουργία στάθηκε πιο δυνατό από την αναπηρία της. Ζωγράφησα με τα χέρια μέχρι κάποια ηλικία. Από εκεί και έπειτα όμως τα κουράγια έπεφταν και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να συνεχίσω έτσι. Μέχρι εκατόρθωτο. Και πολλές φορές το βλέπεις ότι κάτι δεν βγαίνει όπως το θέλεις. Είναι άσχημη στιγμή. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να μην τα βάζει κάτω, να προχωρά, να συνεχίζει. Μπορεί να απογοητευτεί πολλές φορές. Αλλά στο τέλος η δικαίωση έρχεται. Άλλωστε τίποτα δεν χαρίζεται και όλα καταχτούνται. Ετοιμάζεται κάποια έκθεση καινούρια? Τώρα είναι μυστικό αυτό, αλλά θα το μάθετε πρώτοι.
Σκέφτομαι για τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, να στήσω μια έκθεση αναδρομική. Ελπίζω να τα πούμε, να σας καλέσω και να έρθετε. I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. Στην πορεία της ζωής της έχει ζήσει καλές και κακές στιγμές. Οι δυσκολίες όμως την κάνουν πιο δυνατή και με όρεξη προσπαθεί να στηρίξει τον πολιτισμό του τόπου της. Πριν ένα χρόνο περίπου δημιουργήσαμε μία ένωση καστικών καλλιτεχνών λαβριωτικής που λέγεται Ήρης. Και έχουμε και αυτή τη δραστηριότητα. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, εκθέσεις ζωγραφικής. Για τη γυναίκα είχαμε κάνει τώρα μια τριήμερη εκδήλωση πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να πω ότι εκεί είμαι και πρόεδρος. Με τίμησαν τα μέλη του συλλόγου και με έβγαλαν πρόεδρο. Και έχουμε Δέλτα Σίγμα, φτιάχνουμε και συζητήσεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Προσπαθούμε για τον πολιτισμό του τόπου. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή σας? Είναι πολλές. Θα πει κάποιος ψέματα μας λέει, αλλά είναι πολλές. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου είναι όταν βέβαια τελειώνει ένας πίνακας. Για μένα είναι μια σημαντική στιγμή. Όταν τελειώνει φυσικά όπως τον έχω ονειρευτεί. Οι πιο σημαντικότερες όμως ήταν όταν ανέβασα τη φλόγα στους Παραλυμπιακούς στην πόλη μου. Ήταν δηλαδή κάτι απίστευτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Είναι κάτι που ενώνει το παρόν, το μέλλον με το παρελθόν. Συναισθήματα δεν μπορείς να τα εκφράσεις καθόλου. I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. Η αισιοδοξία αποτελεί στάση ζωής και το χαμόγελο δεν λείπει ποτέ από τα χείλη της. Σε ανθρώπους που έχουν τη δικιά σας ιδιαιτερότητα ή κάτι άλλο και θεωρούν ότι πρέπει να παραιτηθούν από τη ζωή. Εσείς που δεν το κάνατε, τι έχετε να τους πείτε? Απαγορεύεται. Απαγορεύεται και πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας. Εφόσον ο Θεός μας έδωσε αυτό το δώρο της ζωής, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να το επιστρέψουμε στο διπλανό μας. Πρέπει να χαιρόμαστε την κάθε μας στιγμή, να την απολαμβάνουμε, γιατί όλα τα πράγματα έχουν την ομορφιά τους. Όταν έχεις καλή διάθεση, και πρέπει να έχουμε καλή διάθεση, από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας και μπορούμε να χαρούμε τον ουρανό και τον ήλιο, νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παραιτηθούμε από ό,τι μας έχει χαρίσει ο Θεός και η φύση. Κάτι είπες, Βίκυ, κάτι σ' ακούγα να λες. Ναι, ότι τα θέματα, ότι βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους με τόσο... Βέβαια είναι τη Τζόνα στο θέμα, οπότε θεωρώ ότι επειδή το ζήσε και από κοντά... Θα μας πει και η Τζόνα, αλλά κάτι... Απλά βλέπω ότι βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι σου δίνουν την ευκαιρία να δεις υπό άλλο πρίσμα τη ζωή. Πράγματα που δεν έχει σκεφτεί. Ευχαριστώ τον ήλιο, είπε. Έχουμε... Για τον ήλιο, δεν είπε ότι. Που υπάρχουν, που... υπάρχουν πράγματα που εμείς στην καθημερινότητά μας τα ξεχνάμε και τα θεωρούμε δεδομένα. Το πιο απλό πράγμα. Και να πηγαίνει βόλτα στην παραλία του Λαβριού, να σου πω ότι γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο Λαβριό και η ίδια λέει ότι ενώ της αρέσει να ταξιδεύει, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από εκεί μέχρι. Κυρία Αποστόλου, ζει έτσι από τους πίνακες που φτιάχνει. Αυτό είναι το εισόδημά της. Όπως και όλοι οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουμε το πόδι και το στόμα, όλοι ζουν μέσα από τις πωλήσεις των πινάκων τους. Αυτό είναι το εισόδημα. Την έχει στηρίξει. Την στηρίζει, αλλά και η ίδια δεν κάθεται ήσυχη, όπως της έλεγα. Ασχολείται, βοηθάει στον πολιτισμό του τόπου της, πηγαίνει, φτιάχνει εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα και φυσικά πηγαίνει και στο εξωτερικό. Ασχολείται με διάφορα πράγματα. Ρε παιδιά, και οφείλουμε να χαμογελάμε για τα πιο απλά πράγματα. Αυτά είναι τελικά.
Ναι, το λέμε συνέχεια, αλλά δεν το κάνουμε πράξη. Πρέπει δηλαδή, γιατί να βλέπουμε ενώ αυτό. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα θέματά τους και όλα αυτά το κάνουν. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ φορτωμένοι με διάφορα πράγματα. Και μπορεί έτσι κάποιες στιγμές της ημέρας ή της εβδομάδας ή δεν ξέρω εγώ τι, μένει να συγκρίνουμε με άλλες περιπτώσεις και να λέμε ότι είμαστε καλά, αλλά αυτό το ξεχνάμε πολύ γρήγορα στη σχέση με τα προβλήματα, εντάξει, που όντως είναι ύπαρκτα έτσι και μας απασχολούν. Και σίγουρα όλοι αποσκοπούμε σε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να πέφτουμε, γιατί όχι, το μήνυμα είναι θετικό. Ακριβώς. Και εγώ θέλω να πάω τώρα σε κάτι άλλο, Στέφανε, που είναι επίσης πολύ θετικό, γιατί η μουσική ταξιδεύει. Ταξιδεύει, βέβαια. Ταξιδεύει και πάει, ας πούμε, στο Στοκχόλμη. Περνάει τα σύνορα. Περνάει τα σύνορα και πάει στο Στοκχόλμη, πάει στους Έλληνες, τους αγαπημένους που μένουν εκεί στην Σουηδία. Εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Πήγατε μαζί με τον Αντώνη Λουδάρο στη Στοκχόλμη για να παίξετε, να τραγουδήσετε για τους Έλληνες εκεί της Ομογένειας. Σε ένα καταπληκτικό χώρο στη Στοκχόλμη, σε ένα υπέροχο θέατρο για 500 Έλληνες, με φοβερή διάθεση, με τόσο αμφίδρομη συγκίνηση. Είμαστε εμείς, δηλαδή, μας το δίνει το κοινό τόσο πολύ. Και πάρα πολύ κέφι ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να υπάρξουν όλο αυτό, αλλά έγινε. Γίναμε μια φοβερή παρέα όλοι μαζί. Θέλω να πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτή την συναυλία που είχες εσύ μαζί με τον Αντώνη τον Λουδάρο και θα τον έχουμε και κοντά μας σε λίγο. Έτσι. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Στοκχόλμη. Υποκρινόμαστε, πώς αγαπιόμαστε. Τάχα με πάθος, γιατί πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για τις ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά για μας τους δύο. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για τις ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Μάλιστα. Δεν θέλω γράμμα να μου φέρει ο ταχυδρόμος. Δεν μπαίνει αγάπη σε ένα άψυχο χαρτί. Δεν έχω αλλάξει ούτε εγώ, ούτε κι ο δρόμος. Ξέρεις που μένω κι άμα θέλεις γύρνα εσύ. Δεν θέλω γράμμα να μου φέρει ο ταχυδρόμος. Φιλιά δεν θέλω με πολλά θαυμαστικά. Δεν έχω αλλάξει ούτε εγώ, ούτε κι ο δρόμος. Αν μ' αγαπάς, γύρνα μια μέρα ξαφνικά. Τι να μου κάνει ένα γράμμα και ένα φιλί ζωγραφισμένο. Κάθε αράδα και ένα κλάμα κι εγώ με αυτά να αργοπεθαίνω. Δεν θέλω γράμματα εγώ. Θέλω να ζω, θέλω να ζω. Εχθές το βράδυ. Μπράβο, Στέφανε. Πολύ ωραία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το έτσι, τη μικρή γεύση που πήραμε, δεν ξέρω, εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα, γιατί καταλαβαίνω τι κλίμα μπορεί να δημιουργήσει και εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν το έχουμε ξαναζήσει ούτε εγώ ούτε ο Αντώνης αυτό που συνέβη. Λοιπόν, να πούμε έτσι μια καλησπέρα και στον Αντώνη Λουδάρο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πήραμε μια πολύ ωραία, έστω και μικρή γεύση από αυτή την συναυλία στη Στοκχόλμη που πήγατε με τον Στέφανο. Και περάσαμε καταπληκτικά, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Από τα ωραιότερα πράγματα που έχω ζήσει στα 26 χρόνια, 27 που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Στέφανε, σε ευχαριστώ αλήθεια μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και να το ξαναζήσουμε αυτό, έτσι το έχουμε υποσχεθεί, θυμάσαι. Ναι. Γιατί ήταν μεγάλη τόσο έντονη η εμπειρία αυτή, Αντώνη? Γιατί παίξαμε για ανθρώπους που έχουν φύγει από την πατρίδα. Έχουν πάει σε μια νέα πατρίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Με αρκετές δυσκολίες.
δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά δεν ήταν δυστυχώς και ρόδινα τα πράγματα στη χώρα μας και τους ανάγκασε να φύγουν. Ζήσαμε ανθρώπους που είναι εκεί ήδη, έχουν γεννηθεί εκεί, ζήσαμε ανθρώπους που έχουν πάει πριν 4 μήνες, πριν 1 χρόνο, συζητήσαμε μαζί τους. Και είναι και αρκετοί. Τους είχαμε γνωρίσει και αρκετά από αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια δεν καταφέραμε να γνωρίσουμε και τους 500 που ήταν στο θέατρο, αλλά είχαμε μια μεγάλη εικόνα, μια δυνατή εικόνα, ναι, για αυτούς. Αυτό ανθρώπους που ήταν πιο έντονο ήταν η συγκίνησή τους, ας πούμε. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω εγώ ήταν ότι η δικιά μας η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό που κάναμε που κατέβαινε προς τα κάτω προς το κοινό, και ήταν και μεγάλη συγκίνηση για αυτό που μοιραζόμουν εγώ με τον Στέφανο. Ήταν πραγματικά δυνατό συνέστημα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δηλαδή το χαρήκαμε πολύ. Εγώ εσένα είμαι στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλιόλουστη. Ακριβώς. Εσύ βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη για συγκεκριμένο λόγο. Για τους ήλιους, ότι πρέπει να χαιρετάμε τον ήλιο και να τον κοιτάμε τον ήλιο και να είμαστε χαρούμενοι. Έτσι είναι. Που τα μάτια μας βλέπουν τον ήλιο και βλέπουν η φύση μας μας ακουμπά την ψυχή. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε, έτσι πρέπει να είναι. Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά, πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε εδώ, ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα, και το παλεύουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, εσύ όμως είσαι στη Θεσσαλονίκη και για άλλο λόγο, για τις παραστάσεις σήμερα που και αύριο θα δώσεις. Κάνουμε τις 2 τελευταίες παραστάσεις με τη Μαρινέλα. Ναι. Με τη Μαρινέλα, ακριβώς. Γιατί η παράσταση Μαρινέλα συναντάει τη Βέμπο. Ακριβώς. Νομίζω ότι και αυτή είναι μια εμπειρία που ταξιδεύει τώρα στην Ελλάδα. Ναι, ταξιδεύει και επιστρέφει. Επιστρέφει στον Badminton για 10 συλλεκτικές παραστάσεις. Μάλιστα. Μια παράσταση με πολύ επιτυχία και πολύ έτσι, σχολιασμένη, με πολύ καλή κριτική. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Στέφανε, περιμένω καινούργια πράγματα να κάνουμε, ωραία. Έρχεται, αφού το ξέρεις, έρχεται, έτοιμο. Το ξέρω, το ξέρω, έτσι. Το ξέρω. Α, τώρα με πιάνει το δημοσιογραφικό, τι έρχεται. Έρχεται. Πού θα πάτε. Παίζει. Έρχονται ωραία πράγματα, έρχονται. Θα τα μάθετε εν καιρό. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, χαιρετισμούς. Να είστε καλά και Θεσσαλονίκη. Να είστε χαρούμενοι. Και ο ένας να αγαπάει πολύ τον άλλον εκεί στη δουλειά σας, γιατί μόνο με αγάπη μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πιες και ένα καφεδάκι εκεί στην Αριστοτέλους για μας. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά, πολύ. Να είστε καλά, φιλιά σε όλους. Φιλιά. Τώρα εγώ που σε έχω εδώ μπορώ να σε τσιγκλάω όλη μέρα για να μου πεις πού θα πάτε, αλλά δεν θα μου πεις, ξέρω. Κοίτα να δεις, παίζουν κάποιες πόλεις στην Ευρώπη. Και παίζει και μία Αμερική, ναι, μη σου πω. Παίζει και μία Αμερική, παίζουν κάποιες πόλεις στην Ευρώπη. Κατάλαβες. Λοιπόν, ελάτε, εγώ παίρνω ελάτε, την τζάντα μου. Παίρνει την τζάντα και φεύγει, κατάλαβες. Και πάω για διάλειμμα. Επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι να δώσουμε ωραία δώρα, γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε σπα, μανικιούρ, πεντικιούρ από τα D-Nail στο κέντρο της Αθήνας, για τις Αθηναίες φίλες μας. Έχουμε ρολόγια από την εταιρεία Φερέντι σε όλα τα χρώματα της άνοιξης και του καλοκαιριού. Και έχουμε και σετ περιποίησης μαλλιών που περιέχει σαμπουάν SP, μάσκα μαλλιών φοβερή πρέπει να πω SP και μους μαλλιών της ίδιας εταιρείας από τα κομμωτήρια, τα αγαπημένα κομμωτήρια Τέο. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε γραμμές. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Γεια σας! Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αν δείτε μια γνωστή φυσιογνωμία να πίνει καφέ στην Αριστοτέλους, θα είναι ο Αντώνης Λουδάρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή πίνει έναν καφέ για μας εκεί. Εντάξει, λοιπόν, θα τον κεράσουμε κιόλας. Α, πολύ ωραία. Το όνομά σας? Ελένη. Ωραία, πολύ ωραία. Έτοιμοι να τραγουδήσετε?
Αμέ, αμέ, φυσικά, ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Απόψε ήρθα για να δω λιγάκι παραπάνω. Έτσι που είναι η ζωή τέτοια κι εγώ τις κάνω. Έχω στενά χωρί καρδιά σε πια δε χωρούνε και τη ζωή που καρτερώ. Μισό, μισό σου να κερδούνε. Και οι χαρές που... Μισώσουνε. Μισώσουνε και δούνε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή, εντάξει, αγαπώ Θεσσαλονίκη και επειδή έτσι είπατε ότι θα τον κερνάγατε και τον καφέ και έτσι είστε χαμογελαστός άνθρωπος, θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Φερέντι. Θα το στείλουμε Θεσσαλονίκη. Πολύ. Αχ, τι ακούστηκε από πίσω. Είναι η μπέμπα μου. Είναι η μπέμπα. Πόσο είναι η μπέμπα? Είναι 7 μηνών και έπαιξε και αυτή μαζί μας. Ωραία, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Λοιπόν, ένα ωραίο ρολόι από την εταιρεία Φερέντι δικό σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλές βόλτες στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, έχει και ωραίο καιρό. Τέλεια. Πάμε σε μία επόμενη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Για την εκπομπή σας. Κοιτάξτε, το καλά είμαστε που λέμε συνέχεια είναι αυτό το καλά που λες που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο έτσι, να λέμε. Από πού μας παίρνετε? Από Φλόρινα. Από Φλόρινα. Ωραία. Και το όνομά σας? Αμέλεια. Αμέλεια. Πολύ ωραία. Πώς μας βλέπετε στη Φλόρινα, κυρία Αμέλεια? Πολύ καλά. Μας βλέπετε πολύ καλά. Ωραία, λοιπόν, να το σύμπα πάει Φλόρινα. Τέλεια, έτοιμοι να τραγουδήσετε? Ένα εύκολο τραγούδι. Όλα εύκολα. Εύκολα είναι όλα. Ωραία. Πάμε. Το φεγγάρι πάνω θε μου ασημένιο τάλιρο. Και με το κορίτσι θε μου πάμε για το φάλιρο. Το φεγγάρι ματωμένο σε μια πόρτα κύλησε ένα χέρι. Λοιπόν, εκτός από το φεγγάρι όλα τα άλλα συζητιώνται. Ωραία. Δεν είναι ματωμένο. Δεν είναι πόρτα. Βοηθήστε, παιδιά, θέλω ένα ρολόι. Είναι τόσο ωραία τα ρολόγια μας. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Είναι τρία. Είναι πολλά τα θέματα. Κυρία Αμέλεια, να ξαναπιάσουμε από την αρχή. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε και άμα το βρει, μήπως και σας έρθει πάνω στο τραγούδι, να δούμε. Ωραία. Και με το κορίτσι θε μου πάμε για το φάλιρο. Το φεγγάρι πάνω θε μου. Όχι, το είπαμε αυτό. Όχι. Κυρία Μέλια, θα μας ξαναπάρετε τηλέφωνο και θα σας δώσουμε την επόμενη φορά το ρολόι. Να είστε καλά, πολλά φιλιά στη Φλόρινα. Λοιπόν, πάει βόλτα νομίζω το φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι μεθυσμένο. Όχι, δεν πάει βόλτα. Κάτσε. Όχι, σε μια βάρκα κύλησε. Ένα στόμα μελωμένο έγινε με φίλησε. Συγγνώμη, κάπου δεν έχει το στίχο πάει βόλτα. Όχι, αυτό ήταν ένα άλλο. Όχι. Το φεγγάρι κάνει βόλτα. Δεν το κέρδισα ούτε εγώ το ρολόι. Πες το μας λίγο γιατί δεν το φεγγάρι. Δεν είναι πάει βόλτα. Μεθυσμένο. Σε μια βάρκα κύλησε ένα στόμα μελωμένο. Έγειρε με φίλησε. Ωραία τα λες εσύ. Ωραία τα λες εσύ. Μπράβο. Ποιο τραγούδι που είναι που πάει το φεγγάρι βόλτα? Το φεγγάρι. Μου φαίνεται είναι δημοτικό. Κάνει βόλτα. Α, μπράβο. Λέω κι εγώ. Ακόμα κάτι θυμόμαστε κι εμείς. Κάτι θυμόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, εσείς συνεχίστε όμως να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί αν προλάβουμε θα βγάλουμε κι άλλες γραμμές να δώσουμε τα ωραία δώρα μας που έχουμε, που θέλουμε να τα δώσουμε. Λοιπόν, 2-11-55-55-50 για να σας θυμίζουμε και το τηλέφωνο και μην ξεχνάτε και τις σελίδες μας στο Facebook και στο Twitter που είναι Μαγκαζίνο Life, μία λέξη, γιατί και από εκεί δίνουμε πολύ ωραία δώρα
και από το Facebook και από το Twitter, λοιπόν, να έχετε το νου σας. Πρόσβαση σε ίντερνετ, νομίζω, λίγο πολύ. Όλοι. Έχουμε όλοι. Και σε λίγο θα είναι free παντού, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Έχει αργήσει λίγο. Εντάξει, είναι στα πλαίσια του λεφτά υπάρχουν. Ακριβώς. Υπάρχει και Wi-Fi. Ένα πράγμα. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Ακριβώς. Κι αν δεν κατεβάσουμε την ταινία από το ίντερνετ, θα πάμε στη σκοτεινή αίθουσα να τη δούμε. Και ειδικά αυτή τη βδομάδα θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί βγαίνει στους σωματογράφους η ταινία The Lego Movie. Τα παιχνίδια Lego με τα τουβλάκια και τις φιγούρες. Τι ωραία παιδιά που είσαι. Συγγνώμη, γιατί μιλάτε έτσι στο πολύ παρελθόν. Έλα, πριν από 2 χρόνια. Έτσι, θα θυμάμαι πολύ. Ναι, για μας. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν η ταινία. Ο Κωνσταντίνος με τον που κάθεται, δεν τον αφήνουμε να αρθρώσει μια φράση, έτσι. Λοιπόν, η ταινία είναι της διάστατη και μεταλλοντισμένη και ο κεντρικός ήρωας ταινίας είναι μια φιγούρα των Lego, ο Έμετ, ο οποίος από κύριος κανένας γίνεται ο σωτήρας των πάντων, αφού αναλαμβάνει να σώσει την ανθρωπότητα από έναν κακό. Με τούβλα. Με πάρα πολλά τούβλα. Ό,τι υπάρχει στην είναι από τούβλα φτιαγμένο. Τα πάντα. Η θάλασσα, τα κτίρια, όλα. Πολύ ωραία διαφημιστική ταινία αυτή, ε. Όντως. Όντως, είναι. Πολύ ωραία διαφημιστική ταινία. Μπράβο. Τούβλο, τούβλο παντού. Τούβλο, τούβλο, θα πες τα τούβλα. Τούβλα, τούβλα, γίνεται μπάρες χρυσού. Πάμε να δούμε. Ένα σπιτάκι, μια νέα μέρα ξεκινά. Πηδηματάκια, πάμε. 1. 2. 3. Είμαι πανέτοιμος! Ναι, πανάκριβος καφές. Κάνει 30 ευρώ. Τέλεια! Everything is awesome. Ο Θεέ μου, φοβερό κομμάτι. Everything is awesome. Όχι, παιδιά, περιμένετε! Πού είμαι? Έλα μαζί μου, όλος την έβαψε. Τι συμβαίνει? Είσαι ο εκλεκτός. Και η προφητεία λέει ότι είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στο σύμπαν. Εσύ είσαι. Σωστά. Ναι. Εγώ είμαι. Ηρεμήστε, παιδιά, είμαι εδώ. Batman, τέλειο. Ποιον ήρθες να δεις? Ήρθα να δω τον ποπό σου. Θεούλη μου. Μπαμ. Με την πρώτη. Αγαπητοί Master Builders, ο Μοχθιός σχεδιάζει να καταστρέψει τον κόσμο μας. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Ο εκλεκτός είναι εδώ. Ξέρω τι σκέφτεστε. Είναι ο λιγότερο ικανός για να μας οδηγήσει. Και έχετε δίκιο. Είσαι σκέτη απογοήτευση σε όλα τα επίπεδα. Δεν είμαι ο εκλεκτός. Είμαι ένας απλός συνηθισμένος τύπος. Έχεις τα προσόντα να γίνεις ο εκλεκτός. Πιστεύω σε σένα. Ραμπότ! Καταστρέψτε το! Αλόχα, κορόιδα! Στο φτερό. Τι, δεν το πιάσες? Πάρτε τον στην αίθουσα τύξης τώρα! Δεν πρέπει να υπάρχει και καλός αστυνομικός. Γεια, φίλε. Θα ήθελες ένα πατήρι νερό? Ναι, βέβαια. Κακός! Μπαίνουμε στο μυαλό σου. Δεν πρέπει να σκέφτηκε ποτέ κάτι μόνος του. Δεν είναι αλήθεια. Σας παρουσιάζω το διόροφο καναπέ. Ξέρεις, για να βλέπουμε μαζί τηλεόραση σαν φιλαράκια. Είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει ποτέ. Άφησε το πάνω μου. Αυτή η ιδέα είναι απλά απέσια. Στο Batmobile. Να πάρει. Στο αόρατο jet. Τι ωραία. Ωραία, ωραία. Όλοι οι ήρωες μαζεμένοι. Όλοι οι ήρωες παιδικοί μαζεμένοι. Ωραία τέλεια. Υπέροχη. Κοίταξε, δεν θα μας παρεξηγήσεις που έτσι... Λέμε κάτι παραπάνω για την ταινία, αλλά είναι διαφημιστική, πρέπει να το πω. Ναι, είναι σίγουρα. Πάντως τα παιδιά που παίζουν με τα παιχνίδια αυτά, όταν πάνε στην σινεμά να τα δουν κιόλας, θα τους αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι. Ναι, και μετά θα θέλουν να πάρουν κι άλλα. Και μετά εννοείται, θα πάρουν σε ένα παιχνιδάδικο, γιατί θέλω κι αυτό. Ακριβώς, και βγαίνει, τι να σου πω, έτσι, τυχαίο δεν νομίζω, βγαίνει πριν το Πάσχα. Ναι. Θα δούμε και καμία λαμπάδα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα. Πάντως είχαν πολύ ωραίες φωνές. Όλα μελετημένα. Είχαν πολύ ωραίες φωνές. Φωνές. Ναι. Ναι, τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Είναι δεύτερη ταινία, κλείς τα μάτια, έχω τις φωνές σας. Τι βλέπεις το... Για πες μας τώρα, τι άλλη ταινία μας. Λοιπόν, η επόμενη ταινία μας είναι για τους φαν των ακριβών και γρήγορων... Είναι Σούπερμαν, λέει, είναι ξέρω εγώ. Για τους φαν των ακριβών αυτοκινήτων και γρήγορων αυτοκινήτων, της ταχύτητας και της περιπέτειας. McQueen. Αλλά και ενός βιντεοπαιχνιδιού που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν να βγαίνει για να κυκλοφορεί και να παίζουν οι φαν του είδους. Η ταινία Need for Speed.
Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι ο κεντρικός ασθενείας, ξύνει, επισκευάζει ακριβά και γρήγορα αυτοκίνητα και αναβάνει να συμμετάσχει σε μια κούρσα η οποία, μέσω της οποίας θα μπορέσει να εκδικηθεί έναν κακό ο οποίος έχει βλάψει έναν πολιτικό του άνθρωπο. Είναι ταινία με γρήγορα αυτοκίνητα, ταχύτητες, φοράμε τη ζώνη μας. Αυτοί τι πουλάνε στην ταινία? Τίποτα δεν πουλάνε. Όχι, τίποτα. Θα πάμε να τη δούμε αυτή. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι τόσο ακριβά που δεν αγοράζονται. Να σου πω, από αυτή την ταινία, ας πούμε, στο soundtrackbeat.gr τι βγάζει το... Μαθαίνουμε για τη μουσική της, έτσι, soundtrack preview και βέβαια πολλά άλλα άρθρα από τη μουσική στο σινεμά, εννοείται, όπως πάντα. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε, πάμε να δούμε το τρέιλερ, να δούμε τι έχουν να μας δώσουν. Και αυτή, αυτή την ταινία. Για πάμε. They took everything from me. I do not fear, for you are with me. All those who defied me shall be ashamed and disgraced. Those who wage war against me shall perish. I will find strength, find guidance, and I will triumph. Πολύ ωραίες οι ταινίες. Κάτι έχουν να μας δώσουν. Πολύ καλές. Λοιπόν, μία συνήθεια, κακή συνήθεια, που βλάπτει, όπως αναγράφεται και στα πακετάκια τα ανάλογα, σοβαρά την υγεία μας, είναι το κάπνισμα. Και σήμερα θα μάθουμε έτσι για μία μέθοδο που θα μας βοηθήσει να κόψουμε το κάπνισμα, την κακή συνήθεια αυτή. Κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Χουλαδάκη, που είναι ψυχολόγος και εκπρόσωπος της Anticap. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χουδαλάκη είναι. Χουδαλάκη. Το κάνω συνέχεια λάθος, όμως δεν πειράζει. Ωραία. Είναι μια συνήθεια, κυρία Κιλίαν, που θέλουμε να την αλλάξουμε, όχι να την κόψουμε, γιατί λέμε ότι κόβω το κάπνισμα, παραπέμπει στο διακόπτω, δηλαδή στο σταματάω προσωρινά. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει με έναν ανώδυνο τρόπο και εύκολο, αλλά πολύ ωραία πλαισιωμένο με τον τρόπο που το έχουμε οργανώσει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαστε κυρίως με αυτό, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, κάνοντας τη ρουτίνα μας πιο ευχάριστη και πιο υγιεινή, μέσα σε πλαίσια δηλαδή, βελτίωσης της ποιότητας της ζωής μας. Τι είναι λοιπόν το πλαίσιο Anticap? Είναι ένα πρόγραμμα που το ξεκινήσαμε περίπου στο 2003. Το ξεκίνησαν ψυχολόγοι, οι οποίοι ειδικεύονταν στην απαλλαγή από τις εξαρτήσεις, με πιο βαριές περιπτώσεις, με εξαρτήσεις από ουσίες. Και επειδή αυτό το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο που είναι ολιγό άνθρωπο, δεν είμαστε δηλαδή πλαίσιο φιλοξενίας, ασχοληθήκαμε κυρίως με πιο ελαφριές μορφές εξαρτήσεων, όπως είναι το τσιγάρο, όπως είναι η ανάγκη μας για την νικοτίνη, που γίνεται εξάρτηση, γιατί το μαθαίνουμε και το κάνουμε καθημερινή μας συμπεριφορά. Οπότε από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στη ρουτίνα μας, φανταστείτε ότι πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί καπνιστές, οριοθετούν το 24ωρό τους με βάση τα τσιγάρα που πρέπει να καπνίσουν ή που έχουν την ανάγκη προοδευτικά να τα βάλουν μέσα στη ζωή τους. Λένε, ας πούμε, ότι θα κάνω διάλειμμα σε μία ώρα που θα καπνίσω και θα πιω τον καφέ μου ή χρειάζομαι τόση ώρα γιατί θέλω να κάνω 2 με 3 τσιγάρα. Άρα είναι κάποια μαθημένη συμπεριφορά. Για να την ξεμάθουμε αυτήν, για να την αποδομήσουμε και να την αντικαταστήσουμε, θέλει μία σχετική προσπάθεια και θέλει λίγο χρόνο. Όταν λοιπόν
Έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να το κάνουμε γρήγορα και εύκολα για έναν καπνιστή που είναι συνήθως και ανυπόμονος. Θέλει όταν το αποφασίσει και είναι ζεστός να το καταφέρει κιόλας. Και για μας είναι πολύ σημαντικό ο καπνιστής αυτό να το επιτύχει, να το χρεωθεί ως μια επιτυχία. Γιατί συνήθως έχει προσπαθήσει πολλές φορές πριν έρθει σε εμάς και έχει απογοητευτεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο οργανικό το βελονισμό. Είναι ηλεκτροδιέγερση, δεν χρησιμοποιούμε βελόνες και τα σημεία που επιλέγουμε να διεγείρουμε είναι πάρα πολλά σημεία. Ο ψυχολόγος που θα σας συναντήσει και θα κρατήσει το ιστορικό θα αποφασίσει αν ο συγκεκριμένος καπνιστής που είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, δεν είναι θεραπεία φασών όλοι να χρειάζονται να δουλεύουν με τα ίδια πράγματα, έχει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Έχει, ας πούμε, θέμα με τα νεύρα του, είναι υπερβολικά αγχώδης, γιατί πολλές φορές το τσιγάρο μας βοηθάει να εκτονώνουμε το άγχο μας και να καταλαγιάζουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα σημεία είναι διαφορετικά, είναι περισσότερα και αποφασίζουμε αν θα χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη ή λιγότερη. Ποια είναι τα αντικείμενα που διαπραγματεύεται? Η Αντικάπ έχει ως δυνατό της χαρτί την διακοπή του καπνίσματος, αλλά ταυτόχρονα ασχολείται με την καταπολέμηση μιας άλλης εξάρτησης, μιας άλλης συνήθειας, όπως είναι η υπερβολική κατανάλωση ποτού, ο αλκοολισμός. Και ταυτόχρονα ασχολούμαστε με την αγχωτική βουλημία σε περιπτώσεις, δηλαδή αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να χάσουν κιλά, ξέροντας ότι το θέμα τους έχει να κάνει με ένα ψυχολογικό υπόβαθρο ή αυτή τη στιγμή που το αντιμετωπίζουν υπάρχει, ας πούμε, μια βουλημική συμπεριφορά, μια βουλημική τάση. Δηλαδή πρόκειται για ένα κέντρο κλασικό αποτοξίνωσης ή κάτι άλλο πιο εναλλακτικό? Είναι καθαρά εναλλακτικό, δεν είμαστε πλαίσιο φιλοξενίας. Mm-hmm. Σε εμάς απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος κάνοντας ένα τηλεφώνημα και ερχόμενος στο χώρο μας να ενημερωθεί, να γνωριστούμε και να τον κατατοπίσουμε για το πώς ακριβώς δουλεύουμε. Η συνεργασία μας πάντα έχει τη μορφή συνεδριών. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, είτε μιλάμε για τσιγάρο, είτε μιλάμε για αδυνάτισμα ή για την καταπολέμηση του αλκοολισμού, ορίζουμε έναν αριθμό συνεδριών. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν θα έρθει κάποιος σε εμάς, ξέρει από την αρχή πόσο θα χρειαστεί για τη δική του την περίπτωση, πόσες φορές θα χρειαστεί να έρθει, ότι γιατί ο βελονισμός μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πολύ οριοθετημένοι. Τι κάνει? Σετάρει, ξανασετάρει τον υπολογιστή μας. Ξαναρυθμίζει δηλαδή τον οργανισμό να δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει για να ανταποκρίνεται στις καθημερινές του ανάγκες χωρίς πόσο εύκολο είναι να εξαρτήσεις, χωρίς αδυναμίες. Πόσο εύκολο είναι? Πόσο εύκολο είναι να κόψει κάποιος το κάπνισμα? Το 50% είναι να οριμάσει η απόφαση, βέβαια, έτσι. Γι' αυτό λέω πάντα, ειδικά εγώ που αναλαμβάνω το κομμάτι αυτό της καθοδήγησης και της ενημέρωσης, ότι ποτέ μη μου φέρετε έναν άνθρωπο με το ζόρι. Αρνητικό, θέλω οπωσδήποτε ο άντρας μου να κόψει το τσιγάρο ή ο γιος μου ή οτιδήποτε. Αυτό είναι μια προσωπική μας απόφαση και ευθύνη δική μας. Εμείς αναλαμβάνουμε και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα δώρο ουσιαστικά στον οργανισμό μας και στον εαυτό μας και στη ζωή μας. Όταν το δούμε έτσι, όταν δηλαδή αποφασίσουμε ότι πλέον το τσιγάρο δεν μας εξυπηρετεί, η συνήθεια αυτή έκανε τον κύκλο της, κάποια πράγματα εξυπηρέτησε και τώρα δεν έχει άλλο λειτουργικό ρόλο στη ζωή μας, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το κόψουμε. Και από εκεί και πέρα, η διαφορά είναι ότι σε εμάς έρχεται κάποιος για να κάνει ραγδαία διακόπη του καπνίσματος, δεν πάμε προοδευτικά, σιγά σιγά μειώνουμε τα τσιγάρα κτλ. Δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα και υποκατάστατα, αλλά οργανώνουμε έτσι την παρέμβαση του εργαλείου, του σωματικού που λέγεται ηλεκτροδιέγερση, ηλεκτροβελονισμός, ώστε να μην έχουμε στερητικά. Ανάλογα με τη βαρύτητα που σας έλεγα του περιστατικού, από την πρώτη μέρα μέχρι την τρίτη εφαρμογή το πολύ, να έχει κόψει κάποιος οριστικά το κάπνισμα και χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς οργανικά συμπτώματα ή στερήσεις και ταυτόχρονα να δουλέψουμε πάρα πολύ σε μία λεπτομέρεια που είναι για μένα πολύ σημαντική, στην αντιστάθμιση της κατάθλιψης. Γιατί όταν
αφήνουμε πίσω μας αυτές τις ουσίες, έστω και την νικοτίνη που είναι διεγερτική. Ή και τη χειρονομία, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλές φορές συνήθεια, ακόμα και τη συνήθεια της χειρονομίας που μπορεί να μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε στρες ή οτιδήποτε. Κάτι μας λείπει. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το αντισταθμίσουμε. Mm-hmm. Να μην βιώσουμε σε καμία φάση αυτής της διαδικασίας πεσμένη διάθεση. Και να ρωτήσω κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Τι κάνουμε λοιπόν στο σημείο που αρχίζει η κλασική γκρίνια των καπνιστών, ότι αν κόψω το τσιγάρο θα πάρω κιλά. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Ανάλογα με το σε ποιον απευθυνόμαστε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μου λέει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ ένα-ένα. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα ταυτόχρονα σαν στόχους στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, επειδή έτσι και η καιρή είναι σφιχτή οικονομικά. Ένας άνθρωπος που θέλει να κόψει το τσιγάρο έχει ως αντισταθμιστικό παράγοντα το και αν βάλω κιλά ή αν αρχίσω να αλλάζω συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό, πράγματα που εγώ δεν τα λιγουρευόμουν να ξαφνικά αρχίσουν να με επηρεάζουν, να μπορέσουμε να του προσφέρουμε τη δυνατότητα μέσα στις συνεδρίες που θα κάνει, που είναι μία ή είναι έξι το πολύ, mm-hmm. να έχει τη δυνατότητα να κόψει το τσιγάρο και ταυτόχρονα να ρυθμίσει το θέμα της βουλιμίας, mm-hmm. να μην εμφανιστεί καθόλου ή ακόμα κι αν το είχε ως συμπεριφορά, αυτό να εξαφανιστεί και μέσα στο πρόγραμμά του να έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από 3 με 4 κιλά έτσι μέσα σε αυτό τι το χρόνο. Τι σας κάνει χρόνο. Έτσι ξεχωριστή, την αντικάπτη, τι την κάνει ξεχωριστή? Τι μας κάνει ξεχωριστή? Το ότι είναι ένα πλαίσιο που σέβεται τον άνθρωπο, δεν τον αντιμετωπίζει σαν πελάτη, είναι οργανωμένο έτσι ώστε το κάθε ένα από τους ενδιαφερόμενους να τον σκανάρει, να τον ψάξει προσωπικά και να προσαρμόσει τη θεραπεία στα μέτρα του και να σεβαστούμε το ότι οποιοδήποτε παίρνει την απόφαση να κάνει μία στροφή στη ζωή του, μία αλλαγή, μικρή ή μεγάλη, εγώ τη θεωρώ σημαντική από το δικό μου το μετερίζει, mm-hmm. να το κάνει χωρίς να ταλαιπωρηθεί, mm-hmm. για να ευχαριστεί τον εαυτό του άμεσα για την απόφαση που πήρε. Ναι, πώς σας βρίσκει κανείς και να ρωτήσουμε κιόλας, δηλαδή μπορεί κάποιος έτσι το αποφασίζει, είναι στο δρόμο να έρθει σε εσάς ή πρέπει να κλείσει ραντεβού και έχετε και μία προσφορά σήμερα. Βεβαίως. Για τους τηλεθεατές μας. Καταρχήν ένα τηλέφωνο που μπορούμε να δώσουμε για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας είναι το 801-11-45-045. Παίρνετε τηλέφωνο, μας εκφράζετε την ανάγκη σας για να σας κλείσουμε ένα ραντεβού που είναι υποχρεωτικό, ραντεβού ενημέρωσης. Ένα απλό περιστατικό, ένας πρόσφατος καπνιστής που παρόλα αυτά θέλει να απαλλαγεί, δεν καπνίζει πολλά τσιγάρα, μπορεί να περιοριστεί σε μία συνεδρία που είναι εντατική συνεδρία και μόλις με 90 ευρώ να κόψει το κάπνισμα. Το maximum που ενδεχομένως να χρειαστεί μια πολύ βαριά περίπτωση είναι 6 συνεδρίες και το μεγαλύτερο ποσό που θα χρειαστεί να δώσει στην Anticap είναι 300 ευρώ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είτε μιλάμε για το μικρό αυτό πρόγραμμα, mm-hmm. είτε για το πιο εκτεταμένο, θα έχει τη δυνατότητα, παρακολουθώντας την εκπομπή και κάνοντας ένα τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού, να έχει ένα αντίστοιχο σε χρήματα, mm-hmm. πρόγραμμα για την απώλεια βάρους και τον έλεγχο της βουλιμίας δωρεάν από εμάς. Ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία η προσφορά. Σας βρίσκουμε λοιπόν μέσω του τηλεφώνου και αλλιώς επικοινωνήστε με την εκπομπή και σας φέρουμε σε επαφή. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, παίρνω την τζαντούλα μου και πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Δεν ξέρω, σήμερα είναι κυριολεκτικά το styling, δεν ξέρω, πρέπει να το προσέξετε λίγο, παρακαλώ, το σκηνοθέτη εδώ. Πολύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που λες ότι κάθομαι σε καρφιά. Σε λίγο, ναι. Όχι αυτό. Να, αυτό το, για το παντελόνι μου. Είναι όμως πολύ ροκ. Φακίρις. Είναι ροκ. Και εγώ έχω τυράντες, αλλά τις έχω εδώ πέρα. Και εγώ έχω σκηνή. Ωραία. Εγώ δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, δεν δώσαμε και τα περιποίηση νυχιών από τα Dean Ellis που μου φτιάξανε και εμένα. Πολύ ωραία. Έτσι, ανοιξιάτικα τα νύχια σήμερα. Δεν πειράζει, θα τα δώσουμε
Αύριο, tomorrow, γιατί θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ αύριο. Αύριο θέλω να τραγουδήσω κι εγώ και να παίξω κι εγώ. Να τραγουδήσεις. Να τραγουδήσεις κι εγώ. Τι θες, κορίτσι μου, τι θες, να θες μανικιούρ, πεντικιούρ, σπα. Θέλω, ναι, μανικιούρ, πεντικιούρ, σπα. Θα μας πεις τραγούδι της τάβλας. Παραδοσιακό. Τι. Ναι, λοιπόν, αφού, κοιτάξτε, αύριο, δεν ξέρω πόσα από τις πραλίνες από το Τρούβα Chocolate Bar θα είναι ακόμα εδώ, γιατί σε κάθε διάλειμμα τρώω κανένα δύο. Στην αρχή ήταν γεμάτο. Το βουναλάκι γίνει επίπεδο. Όχι και γεμάτο, καλά, εντάξει, είπαμε. Καλά, είπαμε. Έλα μόνο να χάσεις και για πραλίνα. Έλα εδώ στην παρέα μας, μην μας τον πάρεις έτσι από εκεί πίσω. Ξέρουμε ότι πηγαίνει Στοκχόλμη, πηγαίνει Σουηδία και τα λοιπά, μην μας τον πάρεις. Επιτέλους θα μας πάρεις μαζί σου. Πού θα μας βάλεις από σκοπό. Έλα, κάτσε από εκεί στην παρέα μας. Έλα. Αυτά είναι. Λοιπόν, όλη η παρέα εδώ μαζεμένη. Ραντεβού αύριο. Έτσι σε, δεν ξέρω, γιορταστικούς, πάντως ελληνικούς πάντα ρυθμούς, πολύ μουσική, χορό, αυτό έχω να σας πω. Και ασφαλώς εμάς όλους εδώ που μας βλέπετε μαζεμένους και πολλούς άλλους. Αύριο εδώ, στις 12 ακριβώς, στο Μαγκαζίνο Live. Σας περιμένω.